κουνώντας τα δάχτυ, πετώντας τα ύψη. Καρδιά που έχει μάθει στο γέλιο στη θλίψη. Με σώμα ανοιχτό τον κόσμο γυρνώ. Αλλάζοντας λάθη, μετρώντας ανθρώπους. Μπροστά στο φεγγάρι, δακρύζοντας σκόπους. Με βλέμμα καθαρό, μπροστά προχωρώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, 14 Μαΐου, εδώ στο Open, ώρα Ελλάδος 5.30. Θα σας κρατήσουμε μια ωραία συντροφιά μέχρι τις 7 και θα τα πούμε όλα, και τα πολιτικά και την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιτερ. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζω. Χαρακτήρισε δημοσκόπηση τις ευρωεκλογές, δηλαδή χαμήλωσε πολιτικά το αποτέλεσμα των εκλογών. Για να είναι καλυμμένος για το όποιο αποτέλεσμα, λέω εγώ. Γιατί είχε πει ότι ήταν ψήφος εμπιστοσύνης οι εκλογές, οι ευρωεκλογές. Τώρα λέει είναι δημοσκόπηση. Μέχρι να γίνουν οι ευρωεκλογές, θα δούμε τι άλλο μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός. Okay. Εγώ έχω μια διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων. Νομίζω μίλησε για όλους και για όλα. Μίλησε ότι τις προσωπικές του στιγμές και καλώς κάνει. Τις κρατάει για την οικογένειά του και για αυτόν. Και πολύ εγώ καλά έκανε. Για όλους τους πολιτικούς. Και κάλυψε και τους υπουργούς του που, αν θέλουν να πάνε στα κότερα, πάνε. Δεν θα έχει πρόβλημα. Ωραία. Ωραίο είναι αυτό. Από πολύ την ωραίο. Άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι έδωσε απαντήσεις και για τη 13η σύνταξη. Ότι δεν είναι βεβαίως επίδομα, γιατί έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και από την άλλη πλευρά, εξαπέλυσε φοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα του πατέρα του. Εγώ, όταν μπαίνουν τα γυναικόπαιδα στην πολιτική, το λέω όμως και από τις δύο πλευρές. Γιατί ξέρετε ότι και η μία πλευρά χρησιμοποιεί τα γυναικόπαιδα και η άλλη άρχισε να τα χρησιμοποιεί. Γυναίκες, άντρες, παιδιά. Γυναίκες, παιδιά, λογαριασμούς, offshore, σπίτια στο Παρίσι. Όταν μπαίνουν όλα αυτά, δυστυχώς το πολιτικό σκηνικό θα γίνει και θα γίνει όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, έτσι όπως γίνεται. Βέβαια, φαίνεται πειραγμένος ο Πρωθυπουργός για όλα αυτά για τον πατέρα του. Τον είδα έτσι πολύ. Λογικό είναι. Λοιπόν. Λογικό είναι όταν λέει ο ένας για τον πατέρα του άλλου, γιατί και ο Τσίπρας έχει πει για τον πατέρα που τον έχει αποστάτη και τέτοια. Όχι. Θα πω λοιπόν ότι. Τα έχει πει στη Βουλή. Είπε ότι βεβαίως εγώ ήδη έχω τιμήσει. Θα πω ότι είπε τα λόγια γιατί άκουσα όλη τη συνέντευξη. Ναι, αλλά σου λέω ότι. Έχω τιμήσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά που λέει, παρόλο που είχε θέση που ήταν πολιτικό πρόσωπο και άρα κρινόταν από όλους και κρίνεται. Δεν έχω χρησιμοποιήσει λέξεις, ο ίδιος το είπε, όπως αποστάτης, όμως έχω κρίνει την πολιτική του, όπως έχω κρίνει και τη θετική του το στάση. Το έχει πει όμως. Θετικά, δεν το έχει πει στη Βουλή. Πώς δεν το έχει πει, αφού το γράφουν όλα τα site. Έχει απόσπασμα του Πρωθυπουργού από την ομιλία του. Ποια ομιλία του. Αυτό που είχε πει τότε τον Μητσοτάκη. Και έκρινε μάλιστα, είπε ότι εγώ κρίνω θετικά τη στάση όσον αφορά το μακεδονικό. Τότε. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, θα δούμε κι άλλα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα είναι ένα, ξέρεις, νομίζω θα είναι ένα σύριαλ σε συνέχειες όλο αυτό. Σίγουρα. Γιατί βγαίνει διαρκώς σε συνεντεύξεις ο Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαπέλυσε επίθεση από την Καλλιθέα. Λογικό. Έτσι. Είναι. Τους έχει λίγο πειραγμένος, βλέπω, με τη 13η σύνταξη. Αν είναι επίδομα ή. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και υπάρχει αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Ναι, αλλά δεν είναι επίδομα γιατί κάποιοι άλλοι δώσαν επιδόματα. Γιατί έχει μόνιμο χαρακτήρα. Πώς μπορείς να το πεις εκεί. Τσίπρας, δηλαδή, δεν έχει δώσει επιδόματα. Όχι. Πώς μπορείς, όταν μιλάω για τη 13η σύνταξη, μιλάω για τη 13η σύνταξη. Εγώ δεν μίλησα ούτε για τις 120 δόσεις. Όχι, επειδή είπες ότι κι άλλοι έχουν δώσει επιδόματα. Γι' αυτό σου λέω. Θυμάμαι τότε στις φωτιές. Και καλά έκανε. Τότε στις φωτιές κάτι δώσανε και τα λεφτά δεν είναι ένας λογαριασμός στην Ελλάδα. Πώς τι είχαν γίνει αυτά. Εκεί στην περιοχή είμαι. Και εκεί. Με τους σεισμούς τότε τι είχε γίνει, θυμάσαι. Ναι, όχι, λέω ότι η 13η σύνταξη έχει μόνιμο χαρακτήρα. Άρα δεν είναι επίδομα. Έχει μόνιμο. Ψηφίζεται μόνιμο. Ναι. Άρα δεν είναι επίδομα. Δεν κανείς γι' αυτό. Δεν είναι επίδομα λοιπόν. Το επίδομα είναι αυτό που δίνουν το ΚΕΑ, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Το επίδομα ενοικίου, το επίδομα στέγασης. Αυτό ναι. Αλλά αυτό δεν έχει, δεν είναι επίδομα. Είναι μόνιμο. Θα το παίρνουν για πάντα οι συνταξιούχοι. Ναι. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα. Πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η σημερινή ημέρα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη και τον Ισίδωρο που έχουν την τιμητική τους. Γιορτάζουν δηλαδή. Σήμερα έχουμε πρόγραμμα προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών με τίτλο 4 εποχές αιμοδοσίας από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 9 με 8 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μετρό του Συντάγματος. Σήμερα η ανακοίνωση των βραβεύσεων του προγράμματος Γαλάζια Σημαία για το 2019. Απόψε ο πρώτος ημιτελικός Eurovision στο Τελαβίβ και στο δακτύλιο κυκλοφορούν τα ζυγά αυτοκίνητα. Και πάμε να δούμε γιατί το βράδυ είχαμε μία
εμπριστική επίθεση στην πολύ καλή φίλη και συνάδελφο τη Μίνα την Καραμήτρου. Και μάλιστα είναι ένα πρωτοφανές γεγονός αυτό. Τι συζητάς, κάτι το καταδικάζουμε, βεβαίως. Πάμε να μιλήσουμε μαζί της, να δούμε τι γίνεται. Καλή σου μέρα, Μίνα μου. Μίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχει συμβεί? Μία έκρηξη. Ναι. Όταν οι γείτονες βγήκαν στα μπαλκόνια, είδαν το αυτοκίνητο να καίγεται. Mm-hmm. Αρχικά προσπαθούσαν οι άνθρωποι όπως μπορούσαν με τα λάστιχα, με ό,τι μπορούσε ο καθένας. Να βοηθήσει κυρίως για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά και έχουν προβλήματα και οι όροφοι των πολυκατοικιών. Ευτυχώς ήρθε γρήγορα η πυροσβεστική. Mm-hmm. Από ό,τι μου είπαν, γιατί ήρθε και η τρομοκρατική και η πυροτεχνουργή, πρόκειται κανονικά για εμπριστική επίθεση. Okay. Τώρα, Μίνα μου, εντάξει, σε βρίσκεσαι μέσα στο μάτι του κυκλώνα με την έννοια ότι κάνεις ζωντανό ρεπορτάζ, έχεις πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές σε ό,τι συμβαίνει, σε ό,τι αφορά τα αστυνομικά θέματα, έτσι. Τώρα πάει πουθενά ο νου σου? Εγώ θέλω να σας πω κάτι, με τα λόγου γνώσεως. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σε αυτό εδώ το τόπο, η εποχή που υπήρχαν κάποιοι που με τη βία, τις απειλές, την τρομοκρατία, θεωρούσαν ότι θα κλείναν τα στόματα των δημοσιογράφων, αυτές οι εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι απόλυτα αστείο. Συμφωνώ είναι απόλυτα, Μίνα μου. Είναι τουλάχιστον αστείο, για να μην το χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, ότι θα αλλάξει η λογική, ο τρόπος που σκέφτεται ή ο τρόπος που λειτουργεί ένας δημοσιογράφος στον τόπο μας σε περίοδο δημοκρατίας, επειδή του κάψανε το αυτοκίνητο, επειδή μπορεί να τον απειλήσανε ή μπορεί οτιδήποτε. Αυτά ανήκαν σε κάποιες άλλες εποχές. Και καλά θα κάνουν κάποιοι να το καταλάβουν κάποια στιγμή. Ότι έτσι οι δημοσιογράφοι δεν πρόκειται να σταματήσουν ούτε να κάνουν το ρεπορτάζ τους, ούτε και να λένε τα πράγματα έτσι όπως δεν τους συμφέρει ή δεν τους βολεύει αυτούς. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφές. Είναι κατανοητό το μήνυμα που στέλνεις. Και γενικώς περνάμε και μία περίοδο λίγο δύσκολη, θα έλεγα, γιατί όντως έχουμε ανοιχτά μέτωπα και στο αστυνομικό ρεπορτάζ και με θέματα. Θέλω να εξηγήσω και σε κάποιους ότι ανεξαρτήτως εάν κάποιοι δημοσιογράφοι συμφωνούν ή διαφωνούν με τον τρόπο που λειτουργούν κάποιες ομάδες στη χώρα, mm-hmm, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν λόγο ή θα αλλάξουν επιχειρήματα και τρόπο που λειτουργούν επαγγελματικά με το να τους κάψουν το αυτοκίνητο ή να κάνουν και κάτι παραπάνω. Αυτό καλό θα είναι να γίνει σαφές. Μινά, εγώ θέλω να σου πω πώς αισθάνεσαι, φοβήθηκες? Γιατί ξέρεις τώρα, όταν καίνε το αυτοκίνητό σου, και το είδαμε τα πλάνα τα αποκλειστικά εδώ, στο ώρα Ελλάδος 5.30, δεν αισθάνεσαι λίγο, όχι τρομοκρατημένη, αλλά λίγο μια ανασφάλεια? Βέβαια, έχεις χρόνια στο ρεπορτάζ, αυτό το ρεπορτάζ το κάνεις χρόνια, αλλά δεν είναι λίγο έτσι ξαφνικό και περίεργο όλο αυτό? Ναι, είναι και ξαφνικό και περίεργο. Αλλά ξέρεις, εγώ δεν στέκομαι ποτέ στην πρώτη σελίδα ενός κεφαλαίου. Εγώ δηλαδή δεν σκέφτομαι στο ότι έχει καεί ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο και κάηκε. Είμαι πάρα πολύ. Βλέπουμε και τις εικόνες αυτές τις οποίες τράβηξες μόνη σου. Άρα προσπάθησες να λειτουργήσεις ψύχρεμα, έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη, πρωτίστως διότι κανένας από τους γείτονές μου δεν έπαθε το παραμικρό. Κανένας από την οικογένειά μου δεν έπαθε το παραμικρό. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει παιδιά, τα αυτοκίνητα είναι υλικέ ζημιέ. Δεν είναι εκεί πέρα το ζήτημα. Σωστό είναι αυτό, είναι υλικές ζημιές. Ευτυχώς, γιατί από ό,τι είδα κινητοποιήθηκε όλη η γειτονιά. Δηλαδή είχαν βγει όλοι έξω με τα λάστιχα, με αυτόν τον τρόπο που μπορούσαν. Κυρίως για να μην επεκταθεί η φωτιά και έχουμε προβλήματα, ξέρετε. Θα μπορούσε να επεκταθεί δηλαδή, Μίνα, αν ήταν έγκαιρη η αντιμετώπιση? Ναι, ήρθε πολύ γρήγορα η πυροσβεστική, ευτυχώς, γιατί έχει πάρα πολλά δέντρα γύρω-γύρω και η φωτιά θα έφτανε σίγουρα στα διαμερίσματα. Ήταν, νομίζω, καταλυτικό το γεγονός ότι οι πυροσβέστες έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα. Καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες και βεβαίως όταν αφορούν οποιοδήποτε δημοσιογράφο και κυρίως εδώ τη δικιά μας τη συντάκτρια Μίνα μου, με πολλά χιλιόμετρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ψυχραιμία, κουράγιο, το ξέρουμε ότι το έχεις αυτό έτσι και αλλιώς. Πολύ ψυχραιμία. Δεν το είσαι και το μήνυμά σου το έστειλες εκεί που έπρεπε να το στείλεις και καλά έκανες, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν όχι μόνο εσύ αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι συνάδελφοι. Και μπράβο είναι σου. Σε τέτοιου είδους συνθήκες κάνουν τη δουλειά τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλώς να πούμε ότι το bullying από όπου και να προέρχεται σε δημοσιογράφους δεν είναι ελεκτικό και το λέμε γιατί μην νομίζετε κάποιοι. Υπάρχει και ελεκτικό bullying, υπάρχει από και ψυχολογικό. Όλους τους χώρους, από τον αθλητικό, από τον πολιτικό. Ναι. Όχι, λέω και για τους δημοσιογράφους και εμείς δεχόμαστε bullying, το ξέρεις, ιδίως όσοι βγαίνουμε μπροστά. Αλλά και δημοσιογράφοι κάνουν bullying όμως, δυστυχώς. Σωστό, σωστό. Και εμείς κάνουμε και
άλλα πράγματα. Όχι, εμείς δεν κάνουμε. Εμείς όχι δύο. Α. Αλλά λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Σωστά λέει ο Βαγγέλης. Πάντως ψύχρεμη. Μπράβο στην συνταγή. Πάμε και έξω από το σπίτι της Μίνας, ναι. Γιατί είναι ο Αντώνης ο Μανιώτης. Πάμε να δούμε, τι γίνεται με τις πληροφορίες που έχει επιπλέον ο Αντώνης. Αντώνη, καλή σου μέρα και σένα. Ακούσαμε την Μίνα, την πολύ καλή φίλη και συνάδελφο, να περιγράφει τις πρώτες στιγμές της εμπριστικής επίθεσης που δέχτηκε. Ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες τώρα που έχεις συλλέξει, που είσαι από την πρώτη στιγμή έξω από το σπίτι της Μίνας? Βαγγέλη, θέλω και Αμαλία, θέλω να σας πω καταρχήν ότι πρόκειται για μια απόπειρα εκφοβισμού και τρομοκράτησης και προσπάθεια φήμωσης της ελεύθερης έκφρασης των δημοσιογράφων και της ελευθεροτυπίας, που όπως είπε και η προϊσταμένη του αστυνομικού ρεπορτάζ στο κανάλι μας, το Open, δεν πρόκειται να μας πτωήσει. Είμαστε λοιπόν σε έναν ήσυχο δρόμο εδώ του Παπάγου, στις 2 και 4 τα ξημερώματα. Ήρθε κάποιος άγνωστος ή άγνωστοι δράστες μέσα στο σκοτάδι, πέρασαν μέσα την καγκελόπορτα και μπήκαν μέσα στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του κτηρίου, όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο της συναδέλφου μας. Στον μπροστινό τμήμα, λοιπόν, είτε το περιέβρεξαν με κάποιο έφλεκτο υγρό, είτε έβαλαν κάποιον αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό, ίχνη του οποίου δεν κατάφερε να βρουν μέχρι στιγμής οι αρχές, ούτε οι πυροσβέστες, ούτε και η αστυνομία. Προκάλεσαν φωτιά και έτσι, λοιπόν, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Ακολούθως έσπευσαν να εξαφανιστούν, να χαθούν πάλι μέσα στο σκοτάδι. Όπως είπε και η Μίνα, βγήκαν οι γείτονες με λάστιχα, ώστε ότου να έρθουν οι πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά. Κατάφεραν όντως να την περιορίσουν και εν συνεχεία έγιναν οι έρευνες. Να σας πω ότι από την ευρύτερη περιοχή, παρά τις έρευνες των αστυνομικών, δεν εντοπίστηκαν κάποιοι ύποπτοι για να προσαχθούν στην αστυνομία για ανάκριση από τη συγκεκριμένη περιοχή. Και αναμένουμε κάποια στιγμή εντός της ημέρας, της σήμερα ή της αυριανή ημέρα, να βγει στην γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου κάποιο κείμενο που να αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την επίθεση εδώ στην περιοχή. Πάντως βλέπουμε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο της Μίνας Καραμίτρου. Ολοσχερός πραγματικά. Ευτυχώς που δεν επεκτάθηκε, όπως είπε και η ίδια, η φωτιά, και να πάμε μετά σε άλλες καταστάσεις. Ευτυχώς. Όμως είχαμε, Αντώνη, και ένα άλλο περιστατικό. Σε επίθεση που δέχτηκε το αστυνομικό τμήμα της Κεσαριανής, έτσι. Τη νύχτα αυτή ήταν ανήσυχη. Ζωηρή κατάσταση. Έγινε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, επί της οδούς Ιβρυσαρίου 4, στεγάζεται το αστυνομικό τμήμα της Κεσαριανής. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έκαναν καταδρομική επίθεση περίπου 10 κουκουλοφόροι, σύμφωνα με τις περιγραφές του Σκοπού, ο οποίος ήταν και αυτόπτης μάρτυρας. Τι ακριβώς έγινε? Αυτοί λοιπόν πλησίασαν τη Σκοπιά, η οποία είναι αλεξίσφαιρη, και εκτόξευσαν 5 βόμβες Μολότοφ και 4 γκαζάκια κατά του Σκοπού. Η Σκοπιά τυλίχθηκε στις φλόγες. Έχουμε μαρτυρία αυτόπτη, ο οποίος μας είπε ότι είδε τον άνθρωπο να βγαίνει μπουσουλώντας να σωθεί και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο Σκοπός. Οι άγνωστοι αποχώρησαν, αλλά υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας λόγω του προηγούμενου της εμπριστικής επίθεσης εδώ του Παπάγου. Έτσι λοιπόν περιπολούσαν αστυνομικοί σε όλο το κέντρο της Αθήνας και προσήχθησαν 4 άτομα, οι οποίοι ανακρίνονται αυτή τη στιγμή ως ύποπτοι για συμμετοχή στην επίθεση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη. Από το σημείο εκείνο να σας πω, συμπληρώνοντας συμπληρωματικά, ότι έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί ένα μπουκάλι άθικτο με βόμβα Μολότοφ, αλλά και ένα γκαζάκι, στα οποία ενδεχομένως επάνω να υπάρχουν γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα των δραστών. Ας παραμείνει εκεί ο Αντώνης, να δούμε πώς χρειαστεί να ξανασυνδεθούμε για αυτήν την επίθεση στο αυτοκίνητο της Μίνας Καραμίτρου, της υπεύθυνης του αστυνομικού ρεπορτάζ του Open. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Ασπρόβιο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Νίκος από το Καπανδρίτη. Ο γλυκύτατος κύριος Σταμάτης λέει: κοίτα τι, Αμαλία, μη μας τρελαίνεις πουρνό-πουρνό. 13η σύνταξη, το Μάιος μόνιμη. Είναι για γέλια. Αυτός είναι ικανός να μας υποσχεθεί ότι θα φέρει θάλασσα στην Ευρυτανία. Ο κύριος, ο οποίος είναι πάντα. Ο κύριος Δημήτρης από Κόρυθο. Ο κύριος Νίκος. Ναι, ναι, καλά λέω. Ο κύριος Άρης από τη Μεταμόρφωση. Η κυρία Βαρβάρα από Ρέθυμνο. Η Ευαγγελία, η φίλη μας από την Άξο. Η Βαρβάρα η Αξιώτη. Ο Κωνσταντίνος Κουτρούλης. Ο Μάριος. Λέει να το ψάξετε λίγο. Ναι. Πολλοί δουλεύουν χωρίς ένσημα και παίρνουν και το ΚΕΑ, το οποίο το κόβουν από έναν τον οποίο ήταν να το πάρει. Να το ψάξουμε. Ο κύριος Στάκης από Κατοχή, ο κύριος Μανώλης από Μύκονο, ο κύριος Δημήτρης από Παιανία, ο κύριος Γιώργος, καλημέρα, ο κύριος Πέτρος από Χαλάνδρη, ο κύριος Γιώργος, η κυρία Νοτάκη, ο κύριος Μάνος, κυρία Φόφη από Ναύπλιο, πολλά πρωί-πρωί, ο κύριος Αργύρης, η κυρία Σταυρούλα. Α, η φίλη μας που. Τι λέει η κυρία Σταυρούλα? Η Σταυρούλα, η φίλη σου. Καλημέρα από Νέα Φιλαδέλφεια. Τι αν ακούσετε τι γίνεται από το κελάγισμα των πουλιών, θα τρελαθείτε. Λέει η φίλη σου, η κυρία Μαρτίνα, ο κύριος Γεράσιμος από Γερμανία, ωραία, η κυρία Ελένη, η κυρία Καρυφαλιά από τα Πολιτικά Ευβίας, η Όλγα Ιβλάχου, η Μαρή Ζέν, ο Κώστας και η Ελένη από τη Βεργίνα της Μακεδονίας, ο Ηλίας ο φίλος μας από την Πύλο και ο Γιάννης Αμερικάνος, ο φίλος από σου, Hot Μπουρνάζι. Το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες. Και από Καναδά, η Κλονίκη, Μόντρεαλ. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε να δω. Πάμε Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Εκεί μας περιμένει η ακόμα πιο ομορφότερη
η κυρία Αναστασία Αργυριάδου. Τη βλέπετε εκεί με τα ωραία της φουλάρια. Φουλάρια! Καλημέρα, γλυκητάτη. Είναι... αεροσυνοδός, είσαι μοντελάκι. Βάλαμε φουλάρια γιατί είναι βροχερή η Θεσσαλονίκη. Γιατί όχι, μια δεύτερη καριέρα. Λοιπόν, είναι βροχερή η Θεσσαλονίκη. 16 βαθμούς το θερμόμετρο, όμως βρέχει και εμείς ήρθαμε κάτω από το υπόστυχο και να μπορούμε άνετοι και ωραίοι να σας μεταφέρουμε. Γιατί όπως ξέρεις, το βρεγμένο τη βροχή δεν τη φοβάται. Να το ξέρεις αυτό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Από χθες πήγαινε να βρέξει, ήταν συνεφιασμένος ο ουρανός της Θεσσαλονίκης, όμως εδώ και λίγη ώρα βρέχει για τα καλά. Μας το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι και η δικιά μας Παναγιώτα. Ναι, περίμενε να βγω το πρωί να αρχίσει να βρέχει. Πέρα λοιπόν, από το. Τελειώσαν τα πανηγύρια για τον Νταμπλ. Τελειώσαν τα πανηγύρια για τον Νταμπλ, επιτέλους. Τελειώσανε. Φτάνει. Τελειώσαν τα πανηγύρια. Ώρα για διακοπές και ξεκούραση, διότι έρχεται και το Champions League, ας μην ξεχνάμε. Και μπράβο. Εκεί η μάχη θα είναι μεγάλη και δύσκολη. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε Έρες, όπου εκεί στο ΤΕΙ Σερών, από ό,τι φαίνεται, οι καθηγητές είχαν στήσει. Φάμπρικα. Μια φάμπρικα, ναι. Άλλο Champions League εκεί. Είχα πριν από 8 μήνες, να θυμίσουμε, μεγάλο σκάνδαλο του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Πριν από 8 μήνες είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί καθηγητής λογιστικής, ο οποίος κατηγορείται ότι ζητούσε φακελάκια για να περνάει στα μαθήματα του σπουδαστές. Εμπλέκεται στην υπόθεση, εμπλέκονται μάλλον και δύο ιδιοκτήτες φροντιστηρίου, οι οποίοι ήταν διαμεσολαβητές. Ασκήθηκε όμως ποινική δίωξη και για δεύτερο καθηγητή, ο οποίος ζητούσε χρήματα για να τους δίνει έτοιμες πτυχιακές εργασίες. Όταν οι σπουδαστές έβγαζαν τα ματάκια τους και πήγαιναν με δικές τους εργασίες, τους έκοβε. Θα έπρεπε λοιπόν για να πάρεις το πτυχίο να πληρωμένη... τα δώσεις χοντρά στον καθηγητή, ναι, μέσω του συγκεκριμένου του ίδιου φροντιστήριου. Κατάλαβες, καθόταν ο σπουδαστής στο ΤΕΙ Σερών να γράψει τη δική του εργασία και σου λέει δεν θέλουμε τη δική σου, θα πληρώσεις κύριε και θα πάρεις τη δική μας. Ελλάδα. Ελλάδα, τελείωτη. Λοιπόν, ακριβώς. Μάλιστα. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για τον καθηγητή, ο οποίος όμως, για χρηματισμό και δωροδοκία, ο οποίος όμως συνεχίζει να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο. Διότι αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία ή η δικαστική και αν δεν ολοκληρώσει, αν δεν πάει για ανάκριση και αν δεν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει και η ΕΔΕ. Για να υπάρξουν και οι πειθαρχικές κυρώσεις από πλευράς του Ιδρύματος για τον συγκεκριμένο καθηγητή. Πάμε να δούμε και τι γίνεται έχει τώρα. Έχει ενταχθεί πλέον και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο το ΤΕΙ και είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε στο Καπάνι. Εκεί λοιπόν πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε ένας 40χρονος Κρεοπόλης είχε και για τον ΕΦΕΤ, ο οποίος είχε πει ότι είναι ακατάλληλο. Ήταν πολλά τα χτυπήματα για το καπάνι. Από τη μία, ο ΕΦΕΤ λέει ότι είναι ακατάλληλο το καπάνι, δεν αγόραζε προϊόντα. Από την άλλη, ένας 42χρονος Κρεοπόλης δέχθηκε επίθεση από ομάδα Αλγερινών. Τον χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Χθες λοιπόν ο Κρεοπόλης, ο 42χρονος, μαζί με τον πρόεδρο της αγοράς Καμπάνι, τον κύριο Νικολόπουλο, πήγαν στον εισαγγελέα, του εξήγησαν την πολύ επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί με το λαθρεπόριο τσιγάρων που γίνεται εκεί, με τους αλλοδαπούς οι οποίοι ασκούν πολλές φορές βία και μεταξύ τους, αλλά έχουμε δει να συμβαίνουν και πολλά άλλα διάφορα, να πέφτουν θύματα επιθέσεων, απλώς κόσμος. Είδαμε τώρα και οι ίδιοι οι έμποροι, του εξήγησαν πως έχει η κατάσταση και εκείνος λοιπόν υποσχέθηκε ότι θα εντατικοποιηθούν οι αστυνομικοί έλεγχοι στην περιοχή του Καπάνι. Την Πέμπτη θα δικαστούν και 3 ληφθέντες από την επίθεση του Κρεοπόλη και έχει ασκηθεί και αυτεπάγγελτη δίωξη κατά παντός υπευθύνου για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, Αναστασία μου, την πρώτη καλημέρα μας στην Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενη σύνδεση. Ευχαριστούμε. Θα διαβάσω ένα μήνυμα γιατί λέει αυτή τη φορά να το διαβάσετε. Μάλιστα. Θα γράψω από τώρα για να διαβάσετε μια φορά το μήνυμά μου. Να το διαβάσουμε. Βλέπεις ότι δεν διαβάζουμε και ο κόσμος ενοχλείται. Εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στο πιο όμορφο παρεάκι που από τους πρώτους σε ώρα ακούμε πρώτη τα νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Ελπίζω να το διαβάσετε έστω για μια φορά. Καλημέρα στον Κώστα. Το Βάγια. Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα. Το διάβασα όπως είδες για να μην έχουμε βλέψει. Λοιπόν, και αυτό το βίντεο που θα ακολουθήσει τώρα είναι αφιερωμένο στον Κώστα από την Παναγιώτα της Πιλιοτοπούλου. Όχι,
Τι δεν θες. Θα σου πω για το 13ο. Τριαντάφυλλος, έλεος, κυρία Αμαλία. Είναι 13η σύνταξη, 400 ευρώ που θα λάβει ένα συνταξιούχος των 1.000 ευρώ. Κάτι είναι. Μην μας εξοργίζετε πρώτα. Ναι, είναι. Αλλά άλλο είπα εγώ. Δεν είπα εγώ ότι είναι 13η σύνταξη. Είπα ότι δεν είναι επίδομα. Έχει μόνιμο χαρακτήρα, κύριε Τριαντάφυλλε μου. Μην. Ακούστε τι λέω. Δεν κάνουμε εδώ. Κάνουμε και λίγο χιούμορ. Βλέπει. Σήμερα ψηφίζονται όλα. Το ΦΠΑ, η 13η σύνταξη. Τι, γιατί κάνεις έτσι. Πολύ ωραία δεν είναι όλα. Όπου είσαι καλά, μακάρι να ψηφίσουν, τα περιμένουμε. Τα περιμένεις. Τι κοιτάς ρε Κώστα και γελάς. Τι κοιτάς Κώστα, Κώστα μου τι κοιτάς, γιατί γελάς δηλαδή. Εδώ ναι, εξοργίζεται ο κόσμος, εξοργίζεται. Κώστα μου, εσύ ειδικά θα πάρεις 14η σύνταξη όταν θα έρθει ο καιρός βέβαια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Παναγιώτα Σπυλιοτοπούλου. Παναγιώτα Σπυλιοτοπούλου έχουμε. Πάμε στον καιρό παιδί μου. Εγώ άλλο άκουγα. Ναι, Ευαγγέλη μου, συγγνώμη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας θα έχουμε νεφώσεις με βροχές στα υπηρωτικά κυρίως και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Πάμε στους χάρτες μας. Στο Ιόνιο, τα υπηρετικά και βαθμία στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες και από αργά το βράδυ στην Κρήτη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και θα εκδηλωθούν καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 7 έως 24, τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου στη Θράκη. Στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά από 11 έως 20 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 23 βαθμούς. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο από 14 έως 23 και στο νότιο Αιγαίο από 13 έως 25, τοπικά και 26 με 28 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο, νοτιοανατολική 4 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με βροχές τοπικά ισχυρές, κυρίως το πρωί και το μεσημέρι, θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι αρχικά μεταβλητή και από το απόγευμα ανατολική-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά πυκνότερη από το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου και άνεμη ανατολική νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε τον καιρό και σε άλλες περιοχές της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Έχει καθίσει στο τραπέζι. Κάτσε, έτσι, κύριε παιδί μου, να είμαι εγώ με την αδαμαντία. Φωνάζει, πού είσαι, κάτσε, πού να είμαι δηλαδή. Δηλαδή, δεν μπορεί να με αφήσει εδώ πέρα με την αδαμαντία να κάνω κουβέντα. Συγγνώμη, εγώ κάθομαι. Δεν αφήνω εγώ. Παιδιά, αδαμαντία μου. Άσε να λένε ότι. Με το Βαγγέλη. Άσε να λένε ότι. Εγώ στη θέση μου και εσύ με το Βαγγέλη. Στο ύψο σου, αδαμαντία μου. Λοιπόν, θα σου πω. Άκου τώρα τι θα γίνει εδώ για το επίδομα που θα πάρουμε. Γι' αυτό δεν θες να έρθω εκεί. Βρέλα, ξέρω εγώ. Άντε, ξέρω εγώ. Πες τα δαμαντία μου έτσι να μην ρωτήσω. Είμαστε δύο εβδομάδες, σχεδόν δύο εβδομάδες, 13 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, έτσι. Πριν από τις ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, μήνας εκλογών, μια ανάσα πριν από αυτές, στις 26 του Μαΐου, την Κυριακή, οι εκλογές. Τώρα, τι γίνεται για όσους εγγεγραμμένους δεν γνωρίζουν σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν. Mm-hmm. Συνεπώς, υπάρχει η αντίστοιχη εφαρμογή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το όνομά της είναι «Μάθε που ψηφίζεις 2019». Με ένα κλικ δηλαδή. Με ένα κλικ. Θα πρέπει πρώτα να εισαχθούν, να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ipes.gr. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ, έχουμε μπει ήδη στο site από την καρτέλα μας, Έλληνες πολίτες στην περίπτωση που αφορά τους Έλληνες εδώ στη χώρα μας. Και συνεπώς ανοίγει η αντίστοιχη καρτέλα που το μόνο που μας ζητείτε είναι η καταχώρηση των προσωπικών μας στοιχείων. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν αρχικά ότι ζητείται ο ειδικός εκλογικός αριθμός, αποτελείται από 13 ψηφία. Mm-hmm. Είναι προαιρετική όμως η καταχώρηση του. Πολύ πιθανό να μην το γνωρίζουμε. Δεν είναι και απαραίτητο. Πού τον βρίσκουμε τον ειδικό αριθμό? Από τα δημοτολόγια, από τους Δήμους. Εκεί είμαστε γεγραμμένοι από χρόνια. Όχι. Κάτι κάναμε λάθος και πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Είδες πως ο κόσμος. Δείξαμε, λέει, τον καιρό της Δευτέρας και όχι της Τρίτης. Τώρα, ναι. Για. Είδες ο κόσμος που στο. Αμέσως. Σοβαρά, μπράβο. Τώρα, μας στείλαν τρία μηνύματα. Λάθος. Η κυρία Δάφνη και ο κύριος. Στο όνομα της ημέρας, μήπως έχει γίνει λάθος. Δεν ξέρω, δείτε το λίγο να το τσεκάρουμε, γιατί μου λένε εδώ οι τηλεθεατές μας λένε ότι δείξαμε τον καιρό. Συγγνώμη αν το κάναμε, γίνονται και αυτά. Ωραία. Καιρού επιτρέποντο. Βέβαια, λοιπόν, ο καιρός είναι ίδιος από χτες μέχρι σήμερα. Έτσι δεν αλλάζει. Το κατάλαβε. Μπράβο που μας το έκανε. Και μας το είπε.
Για πες, Άνια Δαμαντία. Λοιπόν, συνεχίζοντας, δεν είναι απαραίτητη η καταχώρησή του και συνεχίζουμε στα υπόλοιπα στοιχεία, τα προσωπικά μας. Καταχωρούμε το επώνυμο, ολογράφος. Στην περίπτωση που έχουμε δύο επώνυμα, βάζουμε μόνο το πρώτο μας επώνυμο. Στη συνέχεια, το όνομά μας, όπως φαίνεται στην καρτέλα, αρκούν και τα δύο πρώτα γράμματα. Μάλιστα. Να καταχωρήσουμε. Στη συνέχεια, το όνομα πατέρα πάλι αρκούν τα δύο πρώτα γράμματα. Έπειτα το όνομα της μητέρας πάλι αρκεί η καταχώρηση των δύο πρώτων γραμμάτων. Και τέλος, ο τετραψήφιος αυτός αριθμός που αντιστοιχεί στο έτος γέννησής μας. Πατάμε την αναζήτηση και με ένα κλικ έχουμε μάθει τα πλήρη στοιχεία του εκλογικού τμήματος, του εκλογικού κέντρου. Το οποίο... εδώ να το κάνεις αυτό. Δεν νομίζω, απλά είναι για λόγους ενημέρωσης, για να δούμε, να ξέρουμε πού θα ψηφίσουμε. Κρίμα, γάμο, όταν μην παίρνεις ένα επίδομα. Το φαντάζεσαι μαζί με το φάκελο, δώσει κανένα επίδομα και να ψηφίσουμε. Σύνεση, σύνεση στην ψήφο. Έτσι, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι, αυτή είναι η ευχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με τις καθαρίστριες. Έτσι είναι. Πολύ συζητημένος ο θεσμός των σχολικών καθαριστριών. Αναμένεται λοιπόν η ανακοίνωση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χαρίτση, για μέτρα στήριξης προς τις σχολικές καθαρίστριες. Αυτό λοιπόν που αναμένουμε είναι η ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ναι. Επίσης, η αύξηση των αποδοχών τους κατά ποσοστό 10%. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη αύξηση με το ίδιο ποσοστό που γίνεται στα τελευταία δύο χρόνια. Το 2007 λοιπόν είχε γίνει πάλι αντίστοιχη αύξηση 10% επί υπουργίας του κυρίου Σκουρλέτη. Και αυτό λοιπόν το οποίο επιτάσσεται στους Δήμους είναι να, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας με τις σχολικές καθαρίστριες διετίας και να παρέχουν τα ίδια ατομικής προστασίας. Τα γάντια, ας πούμε, που είναι μιας χρήσης και τους είναι απαραίτητα. Όπως επίσης και το γάλα, το φρέσκο γάλα συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολλοί βέβαια πιστεύουν ότι είναι προεκλογικά δωράκια και ούτω καθεξής, αλλά. Και εσύ σε δασκάλεψε ο Βαγγέλης, ε! Αχ, θα δεις τι θα πάει. Αλαμαντία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Ο κύριος Τηλιανός λέει είστε ο αυτός σας και δύο, και αυτό είναι καλό. Ο κύριος Βασίλης λέει καλημέρα από Λάρισα. Ο κύριος Χρήστος καλημέρα από Νιοχώρη. Ο κύριος Πάνος λέει αφού κοιμόσαστε, γι' αυτό δείξατε λάθος καιρό. Α, ωραία. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, ο κύριος Δημήτρης από Σέρβια Κοζάνης. Ο κύριος Άγγελος από Σέρες. Η κυρία Ρούλα. Τη αρέσει το ροζ που φοράω. Ο κύριος Φώτης, ο κύριος Δημήτρης. Φωτεινό χρώμα. Ο κύριος Ιωάννης. Και αυτός μας λέει για τον καιρό. Κοίτα να δεις πόσοι άνθρωποι. Ξέρε, παιδί μου, μπορεί να κάνουμε λάθος. Κάναμε λάθος. Λοιπόν, πάντως δεν πήγαμε το χειμώνα στην Άνοιξη. Ξέρεις όμως τι λέει ο κύριος Τραπάνος. Δεν είναι θέμα για τα καλά λόγια, αλλά περιμένω από εσάς τον καιρό για να πάω στη δουλειά. Ναι. Και μου λέτε το χτεσινό καιρό. Εντάξει, κύριε Πάνο, γίνονται αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Μην μας σταυρώνετε. Συγγνώμη, σας ζητάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες και να διαβάσουμε, να ξεκινήσουμε από το Έθνος, τον πρώτο τίτλο. Μονομαχία 13 ημερών χωρίς έλεος. Λάσπη, fake news και προεκλογικά πυροτεχνήματα. Από τις 20 Μαΐου, σε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μειώνεται το ΦΠΑ, ξεμπλοκάρουν χιλιάδες στρέμματα σε νησιά του Αιγαίου, ταλαιπωρία χωρίς τέλος για τους καρκινοπαθείς. 13η σύνταξη όσους παίρνουν προσωρινή και στους υπερήλικες, λέει η εφημερίδα. Συνεχίζουμε με τα νέα. Όλοι με το κότερο! Άλλος με τη βάρκα μας. Έχω και μια βάρκα, πάμε μια βόλτα. Όχι, εμένα μου άρεσε που γιουκλάκι. Άλλος με τη βάρκα μας. Οι υπουργοί δεν το σκέφτηκαν να το κατεβάσουμε. Οι υπουργοί του χρησιμοποιούν σκάφος. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι δεν έχει πρόβλημα. Αν οι υπουργοί του χρησιμοποιούν σκάφος, λέει. Ψαλιδίζουν τη 13η σύνταξη. Όχι, μας λέτε τέτοια. Πώς και γιατί χιλιάδες συνταξιούχοι θα χάσουν το εκλογικό επίδομα. Μα δεν είναι επίδομα, σας λέω. Είναι μόνιμο χαρακτήρα. Μην το λέτε εκλογικό επίδομα. Γιατί, συγγνώμη, θα απαγορεύσει την εφημερίδα να το λέει. Έτσι, μωρέ, το λέω. Κάνω χιούμορ. Μην τα βρει και εσύ σοβαρά. Μα με συγχωρεί, θα μαλώσουμε τώρα την εφημερίδα. Έτσι, δίκιο, έχει δίκιο. Πάμε στην καθημερινή. Μα για όνομα του Θεού. Ορίστε. Επιχείρηση υποβάθμιση των ευρωεκλογών από Τσίπρα. Αυτό που έλεγε. Τις παρομοίασε με δημοσκόπηση, λέγοντας ότι αποτυπώσουν τάσεις. Αυτά που είπες, αυτά που είπες εσύ. Η ψήφος μας θα είναι δημοσκοπική τελικά. Πρόσεξε καλά, τι λες. Πρόσεξε. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα της καθημερινής. Παροχές πάνω από τις αντοχές της οικονομίας, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, και υπερπτήσεις και δεύτερο γεωτρύπανο από την Τουρκία. Συνάντηση Τραμπ Όρμπαν στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σήμερα λέμε τον καιρό της Τρίτης. Τον κοντρόλ να κόψει την τσικουδιά, λέει ο κύριος Μανώλη. Δεν φταίει το κοντρόλ. Δεν φταίει το κοντρόλ. Λοιπόν, δεν φταίει πάμε. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Το φιάσκο των δημοσκοπήσεων. Είδατε, δημοσκοπήσεις. Βλέπεις άλλο πράγμα εδώ πέρα. Γιατί έχουν τόσες μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και τι παραδέχονται για τις μεθόδους τους οι εταιρείες. Μειωμένος ΦΠΑ σε τρόφιμα, εστίαση, ενέργεια και χορήγηση 13η σύνταξη από τη Δευτέρα 20 Μαΐου. Όχι όμως αναψυκτικά και καφέ. Όχι. Έτσι. Γιατί και έχει μεγάλη κατανάλωση και σου λέει θα πέσει έξω το κράτος. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας στον Α, 26 Μαΐου θα καταρρεύσει η απάτη, λέει η εφημερίδα. Πάμε στον Ελευθερωτύπο, να δούμε την πρώτη σελίδα. Ομολογία ήττας από Τσίπρα.
υποβάθμισε σε γκάλοπ τις ευρωεκλογές, ενώ μέχρι χθες ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης από το λαό. Στα 330 ευρώ κατά μέσο όρο το δώρο της κάλπης. Τρέχουν να διορίσουν ηγεσίες σε Άριο Πάγο και ΣΤΕ. 20 δις ευρώ ο τζίρος του παραεμπορίου, λέει η εφημερίδα. Κοίτα τη Δημοκρατία τη γράφει. Έδωσε άλοθη στους καφάτους. Έκανε τη μεγάλη γκάφα. Δεν έχω πρόβλημα να ανεβαίνουν υπουργοί στα κότερα. Αυτό ξέρεις, θα αρχίσει να γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα, να ξέρεις. Φυσικά θα γίνει. Άλλη μόνο. Πέταξε βόμβα ο Άδωνης. Δεν εγγυόμαστε τη 13η σύνταξη. Άλλη νέα χοντράδα στο δρόμο προς τις κάλπες. Συνεχίζουν τα δώρα στην κυβέρνηση. Έχουν πάθει παραλήρημα και η Μέρκελ. Παιδιά, τι γίνεται. Ο ένας λέει άλλα, ο άλλος άλλα. Χαμός. Το φιλελεύθερο. Παναγία μου, φιλελεύθερο, συγκρατήσου τώρα. Θα το πω με ωραίο τρόπο για να μην πάθεις. Παναφύγω γιατί δεν μπορώ. Συγχύζομαι. Το ημερολόγιο ενός ψεύτη. Πω, πολύ χοντρό. Από το μνημόνιο στο 7η. Εγώ ξέρεις ότι δεν. Ποιος κάνει, ο Ανδρέας. Ανδρέα, γελάς. Τώρα. Δημοσκόπηση ευρωεκλογές, λέει τώρα ο πανικόβλητος Τσίπρας, χωρίς όπλα στη φετινή μάχη με τις φλόγες, χειρότερη από πέρυσι η προετοιμασία. Αυτά είναι η πρώτη σελίδα. Βαρύ πρωτοσέλιδο, δεύτερο, βαρύ και ασήκωτο. Όχι, βαρύ, πάμε βαρύ. Τώρα στο πιο ελαφρύ. Και ο Μανώλης λέει για τον καιρό, χαμός έχει γίνει, πάμε, έτσι. Πάμε τώρα σε ένα ελαφρύ. Ναι, άλλο πράγμα. Έτσι. Η αριστερά με τους εργαζόμενους, η Νέα Δημοκρατία με τη γαλέρα. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο. Καθένας το βλέπει, ρε παιδί. Ιδέες όμως. Ο κόσμος εργασίας κρίνει. Λογικό είναι αυτό. Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, ήξερε πολύ καλά τι έλεγε σχετικά με την 7ήμερη εργασία. Είπε αυτό που πιστεύει. Έχει μια βαθιά αντιλαϊκή και νεοφιλελεύθερη ατζέντα, λέει η Αυγή. Α, σήμερα μιλάει ο Τσίπρας στο Γάλλιο, ε. Ναι, ναι, ναι. Στα μέρη του Τζανακόπουλου. Ναι. Και του Δουρού. Ναι. Ριζοσπάστης. Χέρι-χέρι ΣΥΡΙΖΑ Νουδού στήριξαν την εργασιακή ζούγκλα της ΕΕ. Ψεύτικοι καυγάδες για τον εργάσιμο χρόνο. Ψεύτικοι. Εντάξει, από το 18 έχει ψηφιστεί αυτή η ιστορία, έτσι. Ναι. Ο Πρωθυπουργός το έχει ψηφίσει. Αυτό για το 7ήμερο. Ωραία. Λέω. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο όμως να σου πω, διαβάζουμε το 7ήμερο. Είναι για τις εταιρείες εκείνες που έχουν τρεις βάρδιες, που δουλεύουν όλο το 24ωρο. Για τις εταιρείες, δεν είναι για τους εργαζόμενους. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το συζητήσουμε με τους πολιτικούς. Λοιπόν, ερώτηση στην κυρία, σε μένα, ο κύριος Κώστας. Επίδομα 500 ευρώ, κλιμακούμενο προς τα κάτω. Είναι 13η σύνταξη. Δεν ξέρω τι γράφει μετά. Μόνιμο ή είναι μπαιγμός. Σας είπα, εγώ δεν είπα ότι. Επειδή είναι μόνιμο, δεν είναι επίδομα. Δεν είπα ότι είναι 13η σύνταξη. Βλέπεις τώρα εμένα σήμερα. Πάμε Σταρ. Εσύ τη Σταρ. Γιατί Ειρήνη μου την αραξή. Ειρήνη Μην. Ο Χριστός πήρε τον Ιστέρι και χειρούργησε. Ο χειρουργός μιλάει για το δωμάτιο που εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος. Πώς ο καθηγητής ιατρικής Παναγιώτης Δημακάκος έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος, λέει η εφημερίδα. Και αποφυλακίζεται το τραπέζι της τραγουδιστής. Μάλιστα. Πήγαινε και στην Εσπρέσο. Πάω και στην Εσπρέσο. Oh. Αυτό είναι βαρύ πρωτοσέλιδο, όντως. Για την αραξή θα πεις το. Το φιλώνω στην αραξή. Είναι βαρύ πρωτοσέλιδο αυτό και είναι επέσχυτο. Όχι η εφημερίδα, είναι το θέμα. Έβαζε σύζυγο και κόρη σε όργια με το γείτονα. Εντάξει τώρα έτσι. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς, άμα συμβαίνει αυτό τώρα είναι. Να φτεμπορκεί. Εντάξει και δύο είναι, μην κάνετε έτσι και δύο. Στην αντεπίθεση Κίνα, στο Καναβάτσιο, οι αγορές. Έχουμε πολλές μεγάλες πιέσεις στις αγορές λόγω Κίνας. Πέφτουν τα χρωματιστήρια πάρα πολύ. Να δώσουμε κανένα επίδομα, ρε παιδί μου. Πήγαινε και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, άρχισες, έτσι. Να δώσουμε κανένα επίδομα. Πρωτοφανής δέσμευση ζέρβα προς Θεσσαλονίκης. Μειώνεται τα δημοτικά τέλη 50% για όλους. Το μετρό θα ισχύσει τον πρώτο χρόνο δημαρχίας. Λοιπόν, ο Ζέρβας πήρε. Το όπλο του βλέπω. Ο κύριος Σπύρος, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας, ο κύριος Βασίλειος από Αραχώνη, Θάσου. Ο κύριος Δημήτρης Ψαράς, λέει, από την Πάτρα. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, από την Πάτρα. Και πάμε να σας δώσει μια όμορφη καλημέρα η Ρο Ράντου, η οποία περιμένει εδώ να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων σε ένα μόλις λεπτό. Αχ, καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καταδρομική επίθεση από ομάδα περίπου 10 κουκουλοφόρων έγινε στις 4 τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής. Οι δράστες πέταξαν γκαζάκια και βόμβες μολότοφ στη σκοπιά του τμήματος, η οποία κατελήχθηκε στις φλόγες, με τον φρουρό να καταφέρνει ευτυχώς να βγει από αυτή σως χωρίς εγκάβματα. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 προσαγωγές. Λίγο νωρίτερα, στόχος εμπριστικής επίθεσης έγινε και το αυτοκίνητο της δημοσιογράφου του Όπεν, Μίνας Καραμίτρου, έξω από το σπίτι της. Οι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό. Και αφού έβαλαν φωτιά, στη συνέχεια διέφυγαν. Την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία για τις παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ επανέλαβε ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνη, καλώντας για μία ακόμη φορά την Άγκυρα να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.
Και αυτό την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα τις προκλήσεις, με το γεωτρύπανο Πορφητής να έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες του στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους ακολουθεί και δεύτερο. Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός σε χθεσινή συνέντευξή του στον Α, κατηγορώντας τον για ακραία νεοφιλελεύθερες θέσεις, με φόντο και την αντιπαράθεση και την επταήμερη εργασία. Την ίδια ώρα τόνισε πως δεν έχει πρόβλημα αν οι υπουργοί του ταξιδεύουν, όπως είπε, με σκάφη, γεγονός που προκάλεσε τη δεικτική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας, που σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για τη μόνη ειλικρινή στιγμή του Τσίπρα. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, το οποίο περιλήφθηκε χθες με τη μορφή τροπολογιών και το θετικό πακέτο μέτρων και συγκεκριμένα η 13η σύνταξη και η μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, εστίαση και ενέργεια. Ο καιρός, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές και μεταφορά σκόνη στην Αττική και τη θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς. Συννεφιά και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και η κίνηση στους δρόμους παραμένει ακόμα ομαλή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιρό Ράντου. Η ώρα είναι 6 και 5. Ο Γιώργος λέει: Χρυσός Ανέστη, ερώτηση. Τον καιρό της Κυριακής, δεν θα μας τον πείτε. Αμέ, άνετα. Το μόνο εύκολο είναι. Το μόνο εύκολο είναι να σας τον πούμε. Δύσκολα είναι άλλο καιρό να λέμε. Ο κύριος Νίκος λέει: Κάτω τα χέρια από την Αμαλία και τον Βαγγέλη και γενικά από τους δημοσιογράφους του Open. Άντε, δεν ξεκινήσαμε καλά πρωί-πρωί. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πήγε το γαλατάκι σας, δίκαιο ύπνο, ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Τσιτσιπά. Πάμε. Τσιτσιπά πρώτα και μετά θα πάμε στο Γιάννη Χατζησαλάτα. Άλλο Τσιτσιπά. Πασεφορίας. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς, ο Στέφανος, λοιπόν, πήγε στην 7η θέση παγκόσμιας κατάταξης του παγκόσμιου τένις και εκτοξεύθηκε επισήμως μετά την παρουσία του στον τελικό του Μάστερ στη Μαδρίτη και διεκδικεί πλέον την 6η θέση από τον Ιάπωνα Κέι Νισκάρ, που βρίσκεται μπροστά στο νούμερο 6 με διαφορά μόλις 70 βαθμών. Ο Τσιτσιπάς έσπασε και το φράγμα του Μάρκου Παγδαντή, που είχε σκαρφαλώσει στο νούμερο 8. Ενώ στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι ο Γερμανός Σάσα Σβέρεφ, τον οποίο ο Τσιτσιπάς νίκησε στο προημιτελικά της Μαδρίτης. Μπράβο. Μπράβο στο Στέφανο, στο δικό μας Στέφανο, πραγματικά έχει μπροστά του λαμπρό δρόμο. Ο κύριος Γιώργος θέλει γελάκια. Και ο κύριος Θανάσης από Περιστέρι. Λοιπόν, το πάμε όμορφο Περιστέρι θα λες. Πόσες φορές το έχω πει. Το όμορφο το Sprinter. Περιστέρι. Κάτσε, γιατί θέλουμε να πούμε και το Sprinter. Άντε να πούμε και το Sprinter. Κάτσε, πες το Sprinter. Κάτσε, γιατί δεν το έχω εδώ. Λοιπόν. Το έχεις εκεί. Βεβαίως. Για πες το Βαγγέλη. Λοιπόν, βούτυξε για τη νίκη. Και έγινε viral ο τερματισμός του. Βέβαια. Σε αγώνα στίβου. Το βλέπετε τώρα εδώ. Όχι μόνο κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο Infinite Tucker έγινε και viral σε ολόκληρο τον κόσμο με την εκπληκτική προσπάθειά του στα 400 μέτρα με τεμποδίων στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Κοίτα εδώ. Ο νεαρός Αμερικανός σπρίντερ είχε τερματίσει δεύτερο στην περασμένη σεζόν και χρειαζόταν ένα μόνιμη άλμα για την πρωτιά. Το οποίο το έκανε κυριολεκτικά αφού πήδηξε στη γραμμή του τερματισμού για να αναδειχθεί νικητής. Το φετινό φινί. Λοιπόν, ο κύριος Χαράλαμπας από Φισκάρδο, μπράβο, πολύ ωραία. Ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα, μη μασάτε, τρέμουν την ελευθεροτυπία. Λέει. Για τη Μίνα. Γιατί, ναι, βέβαια, για τη Μίνα Καραμίτρου. Η οποία δέχτηκε επίθεση και τη κάψαν το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα πω του Γιάννη, του Χατζησαλάτα, του φίλου μας, ότι επειδή έχουμε βγει εκτός χρόνου, για να μην τα λέει Παύλο από το κοντρόλ και με αγχώνει και φαίνεται στο. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Μπράβο. Φαίνεται, γιατί αγχώνομαι. Σου λέει Παύλο από εδώ, σου βγαίνει από εκεί. Είναι πολύ απλό. Δεν το έχω εγώ σαν και σένα. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, άρα θα πούμε λίγα σήμερα και τα υπόλοιπα θα πούμε αύριο. Όποτε θέλετε. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς των εφοριακών. Μεγάλη τιμή, αλλά Τσιτσιπάς είναι ένα ενώ εφοριακή σαν και εμένα που έχουν γνώση. Πάρα πολύ. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε με φορολογικές δηλώσεις. Για πάμε να μας πεις τι γίνεται. Όντως, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες φορολογικές δηλώσεις και έρχονται και πρόστιμα να τα ακούσουμε. Κατάδεση έως 30 έκπληξη. Δεν φυσικά υπάρχει κανένα πρόστιμο, το ξέρετε. Απαγορεύεται. Διαροπάλου. Διαροπάλου. Το άκουγες, έτσι. 30 έκτου λοιπόν τα φυσικά πρόσωπα, ναι. 28 έκτου τα νομικά, ναι. 15 εβδόμου τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμμετοχή σε επιχειρήσεις. Εδώ, 31-12-19 οι κάτοικοι του εξωτερικού. Δηλώσεις με επιφύλαξη. Δηλαδή, αν κάνουμε φορολογική δήλωση και επιλέξουμε την επιφύλαξη, γιατί έχουμε κάποια ένσταση σε αυτά τα οποία βάζουμε, κάποια εκκρεμότητα, πηγαίνουμε εντός 30 ημερών στη ΔΟΗ να προσκομίσουμε τα δικαιολογητικά για ποιο λόγο κάναμε την ένσταση. Και δήλωση υποβιωσάντων έως 31-12-19 χειρόγραφα στη ΔΟΗ από τους κληρονόμους. Προσέχετε στις ημερομηνίες, ξαναλέω. Πάμε τώρα να δούμε τα πρόστιμα. Αν δεν προσέξουν, έρχονται πρόστιμα τα οποία είναι από 100 έως 500 ευρώ, είναι υψηλά πρόστιμα. Και δεν επιβάλλεται πρόστιμο μόνο αν η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται για πληροφοριακά στοιχεία. Δηλαδή, αλλάζαμε αριθμό ταυτότητας, αλλάζαμε, ξέρω, κάποια σχέση με την κατοικία μας ή οτιδήποτε άλλο που δεν έχει σχέση με τη φορολογία.
100 ευρώ εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις με μηδενικό ή πιστωτικό εκαθαριστικό. Μάλιστα. Εάν λοιπόν βγει εδώ το πρόστιμο, θα μειωθεί το εκαθαριστικό μας κατά 100 ευρώ ή αν είναι πιστωτικό, θα γίνει χρεωστικό για τη διαφορά που θα προκύπτει. 250 ευρώ αν η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση αφορά επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία με απλογραφικά βιβλία, τα εσόδων-εξόδων δηλαδή, αυτά τα οποία ξέρουμε, και προκύπτει φόρος. Και τα 250 γίνονται 500 αν η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση αφορά επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία με διπλογραφικά βιβλία και προκύπτει φόρος, δηλαδή τα τρίτης κατηγορίας που λέμε. Επιπλέον, 0,73% είναι επιβάρυνση με τόκο όταν η ληξιπρόθεσμη δήλωση την οποία θα καταθέσουμε προκύπτει φόρος. Και αν είναι το φορολογικό να πληρώσουμε συγκεκριμένη μέρα από την ημέρα πληρωμής που δεν έχουμε καταθέσει τη δήλωση. Και μετά 0,73% φόρος. Κάτι δύσκολο θα σου βάλω τώρα. Ναι. Δεν θα γίνει με τα ανίσπρακτα ενοίκια. Και τελειώνουμε με αυτό για να τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Πολύ σημαντικό, πριν πάμε στη διαδικασία πλέον να καταθέσουμε φορολογική δήλωση, γιατί πλησιάζει ο καιρός να καταθέσουμε, θα πρέπει να βγάλουμε ή διαταγή πληρωμής ή να έχουμε διαταγή εξώσεως, να κάνουμε δηλαδή αγωγή εξώσεως, ούτως ώστε με τα χαρτιά αυτά τα νόμιμα να πάμε στην εφορία, να κάνουμε αίτηση και να τους πούμε ότι εμείς ναι, έχουμε νοικιάσει το ακίνητο, αλλά δεν έχουμε εισπράξει ενοίκια. Έτσι θα ξεκλειδώσουν οι κωδικοί από το Ε2 να γράψουμε τα ποσά, να μεταφερθούν στη δήλωση του Ε1, να μπουν σε μια διαδικασία στην άκρη, να μην φορολογηθούμε. Και αν ποτέ πάρουμε τα χρήματα, να φορολογηθούμε τη χρονιά που θα τα πάρουμε. Σημαντικό, αυτά τα χρήματα που δεν τα έχουμε εισπράξει, λογικό, δεν μπορούμε να καλύψουμε τεκμήρια με αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Χατζησαλάτα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρωί να τα πούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πού θα πάμε σήμερα, τώρα. Σήμερα δεν λέει η Μαρή Παύλου. Θα πάμε στα Τρίκαλα μόνοι μας. Μόνοι μας στα Τρίκαλα. Γιατί να μην πάμε. Στα Τρίκαλα, στα δύο στενά. Εκεί σκοτώσαν το Σαρκαφιά που λέει. Α, ναι, έτσι λέει το τραγούδι. Μπορούμε να πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα είχαμε 4 παιδιά τα οποία είχαν τροφική δυσκολία. Τι γίνεται φέτος, πάνε τα παιδιά εκδρομή και παθαίνουν και καταλήγουν στα νοσοκομεία. Με ποιο θα συνομιλήσουμε? Με τον κύριο Βασίλη Αλεξίου, είναι δημοσιογράφος του Τρίκαλα Voice, για να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. 4 παιδιά στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση, να δούμε ποια είναι η εξέλιξή τους. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Κύριε Αλεξίου, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση για τα 4 παιδιά αυτά που έπαθαν τροφική δηλητηρίαση, ποια είναι η εξέλιξη? Η εξέλιξη, τα παιδιά θα πάρουν εξιτήριο. Αν δεν πήραν κάποια χθες βράδυ, θα πάρουν εξιτήριο σήμερα. Είχαν πάει εκδρομή την περασμένη Παρασκευή στην Βεργίνα. Ναι. Επιστρέφοντας, σταμάτησαν σε μια ταβέρνα της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, για φαγητό. Επιστρέφοντας στα Τρίκαλα, περίπου 15 με 20 παιδιά είχαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Τα 4 από αυτά ήταν πιο σοβαρά και χρειάστηκε να μπουν στο νοσοκομείο. Παρέμειναν εκεί, δηλαδή παρέμειναν, νοσηλεύτηκαν, κύριε Αλεξίου, έτσι δεν είναι? Τα 4 παιδιά από τα 20 εισήχθησαν στο νοσοκομείο. Έγινε εισαγωγή κανονικά, νοσηλεύτηκαν. Οι γιατροί... Τα υπόλοιπα 15 είχαν πιο ελαφρά συμπτώματα. Ναι, 20 κάτι έφαγαν στη συγκεκριμένη ταβέρνα που ήταν χαλασμένο, κάτι είχε. Εγώ, παιδιά, εγώ αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Ότι είναι τραγικό. Εντάξει, ο καθένας θέλει να βγάλει κέρδος, θέλει να κάνει οτιδήποτε. Μαλίμονο. Όταν βλέπεις όμως παιδιά δημοτικού σχολείου, δεν μπορεί να δίνεις ό,τι να είναι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχει δίκιο ο συνάδελφος. Μάλιστα, να ευχηθούμε περαστικά να προσέχουν οι μαλίμονο οι εστιάτορες. Θα πάνε παιδιά. Μην τους δίνετε ό,τι είναι. Έτσι, ό,τι να είναι. Γιατί είσαι σήμερα χλωμός? Το κόστος, το κόστος. Γιατί είσαι χλωμός σήμερα, δεν έχεις κέφια. Τι έχω, παιδάκι μου. Δεν έχω κέφια. Επειδή έρχονται στη Βουλή όλα αυτά τα μέτρα, τα θετικά, ε. Εγώ τι? Εσύ θέλεις να έρθουν. Ούτε συνταξίουχος είμαι. Δεν ξέρεις τι καιρό θα κάνει. Δεν ξέρουμε και τον καιρό που θα κάνει. Τον καιρό θα σας πούμε, αύριο θα σας πούμε τι. Αύριο θα σας πούμε τον κανονικό καιρό. Φαντάζομαι. Και εγώ φαντάζομαι. Δεν βάζω στοίχημα. Η βραδινή, να προσέχουν λίγο η βραδινή. Λίγο προσοχή. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, μην φύγετε όμως, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Κακό που σας δει και μετά. Αλίμονό σας. Είσαι έτοιμη ψυχολογικά? Γιατί? Μήπως πέσει ένα κύριο επειδή γελούσε που διάβαζε στο εσπρέσο. Γιατί έχουμε βρει τον κανονικό καιρό. Τον βρήκαμε. Μπράβο μας, θα τον δείξουμε. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας δείξουμε τον καιρό το σημερινό. Το σημερινό, τον κανονικό καιρό. Αφού πρώτα όμως δούμε την κίνηση δρόμους Αθήνας. Πάμε να δούμε, διότι η κίνηση δρόμους Αθήνας είναι κανονική. Η ροή των αυτοκινήτων αυτή την ώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κανένα. Βλέπουμε τους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της πόλης κανονικούς. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Κρυβή Σολδάτου από το ραδιοταξί Αστέρας για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τον Αστέρα.
Όπως τα λέτε, αυτή την ώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είναι πολύ κανονική η ροή. Πέτρου, Ρέλ και Θιβόνα έχουμε λίγες καθυστερήσεις, καλή ροή και βουλιαγμένης και ανατμήματα Χαρνών και Πατησίων. Κατά τα άλλα όλα καλά. Μάλιστα. Κυρία Σορδάτου, να σας κάνω μια πρόταση. Παρακαλώ. Επειδή τα λέω καλά, να αλλάξουμε. Ναι, συμφωνώ. Να έρθετε εσείς εδώ. Βέβαια, εννοείται. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος, ο φίλος μας ο Ηλίας λέει: ο Καλογερόπουλος από την Πύλο δεν μπορεί να ξεκολλήσει από την οθόνη όσο είμαστε εμείς. Τον ευχαριστούμε. Ο Άρης, γιατί αργήσατε, το Καστελόκαπο της Πάτρας. Αλίμονό σας. Λέει: με αυτά που γίνεται στα κόμματα, ο Θεός βοηθός. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Ναι, γιατί δεν ξέρει. Η Μαρία μας δίνει μια ωραία γεύση από τη Χερσόνησο της Κρήτης, Ηρακλείου Κρήτης. Φιλιά πολλά και το παραδοσιακό καφενείο. Μαλαφούρη στην Πάτρα. Μια απορία λέει: το κράτος παρέχει και καλά κάνει τα προγράμματα του ΑΕΔ. Γιατί δεν τα πληρώνει κιόλας? Έχουν περάσει 8 μήνες από πρόσληψη που έχω κάνει. Θα το ψάξουμε. Και δεν έχει πληρωθεί η γυναίκα. Δεν έχει, ο άνθρωπος δεν έχει το παραδοσιακό καφενείο. Άντρας είναι, εννοώ. Ναι. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, να πληρώνει το κράτος. Πάμε να δούμε τον καιρό. Επιτέλους έφτασε η ώρα του καιρού της κανονικής Παναγιώτας Πλειωτοπούλου. Πάμε λοιπόν τον καιρό το σημερινό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άστατος θα είναι ο καιρός κατά τη διάρκεια της Τρίτης, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρωτικά κυρίως, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, μεταφορά σκόνη στα ανατολικά και νότια και τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πάμε στους χάρτες μας. Στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Ευνοείται επίσης η μεταφορά σκόνη στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 7 έως 23 τοπικά και 25-26 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά από 11 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά από 11 έως 26 τοπικά και 28 βαθμούς σε Θεσσαλία, κεντρική ανατολική στερεά Εύβοια, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο από 15 έως 26 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο από 16 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές και νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ τοπικά, στο βόρειο Αιγαίο ανατολική νότιο-ανατολική 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο νότιο-ανατολική 3 με 5 τοπικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και μεταφορά σκόνη στα ανατολικά και νότια κυρίως και σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων από το απόγευμα, θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ τοπικά 6 στο Σαρονικό με εξασθένιση και στροφή σε δυτικούς από αργά το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά με τοπικές βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και άνεμη ανατολική 3 με 5, πρόσκαιρα τοπικά και 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Πάμε να δούμε τον καιρό και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Η ώρα είναι 6 και 20, φίλες και φίλοι. Είδαμε τον καιρό για σήμερα, τι καιρό θα έχει και η πρόβλεψη από την Παναγιώτα της Πλειωτοπούλου. Πάμε να δούμε με αυτή την περίεργη υπόθεση και την επίθεση την εμπριστική που δέχτηκε η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος η Μινά Καραμήτρου στο σπίτι της. Το αυτοκίνητο της κάει και ολοσχερός από την επίθεση που δέχτηκε. Βέβαια. Και η γυναίκα καταλαβαίνει την οικογένειά της. Βλέπουμε και τις εικόνες αυτές από την εμπριστική αυτή επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Μίνα την Καραμήτρου. Παραμένει στο χώρο και ο Αντώνης Ομανιώτης, θα τον δούμε. Μίνα μου. Μίνα. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Συνήθως έκανες και κάνεις ρεπορτάζ για παρόμοιες πράξεις για άλλους ανθρώπους όταν γίνονται αυτές οι επιθέσεις που δέχονται. Τώρα όμως δυστυχώς ήρθε η δική σου σειρά, καθώς κάποιοι σε έβαλαν στο μάτι. Επίθεση, έτσι και κάει και το αυτοκίνητό σου. Ευτυχώς όμως η φωτιά δεν απλώθηκε και στα υπόλοιπα διαμερίσματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερα ακόμα προβλήματα. Να σας πω κάτι. Από τους ανεγκέφαλους δεν είναι εξαίρεσμεθα οι δημοσιογράφοι. Σωστά. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι είναι. Εγώ αυτό που λέω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους κατοίκους εδώ και σε όλους τους γειτονές μου, γιατί πραγματικά γλιτώσαμε από τα χειρότερα χθες. Βέβαια. Και θέλω να το επαναλαμβάνω συνεχώς, γιατί ήταν και άμεση η αντίδρασή τους. Ο καθένας όπως μπορούσε βγήκε έξω και βοήθησε με λάστιχα, πυροσβεστήρες.
με σκοπό να μην φτάσει φωτιά στα δέντρα και μετά να μην επεκταθεί και στην πολυκατοικία, έτσι, γιατί το αμάξι ήταν σταθμευμένο στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Και ευτυχώς ήρθε και η πυροσβεστική πολύ γρήγορα και πραγματικά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρετε, λαμαρίνες και αυτά δεν είναι πράγματα για να μας στεναχωρούν. Έχεις δίκιο, Μίνα μου. Καθόλου να μην μας στεναχωρούν. Και εγώ απλώς, επειδή ξέρετε, πολλές φορές λέω ότι πρώτα είναι η ιδιότητα του δημοσιογράφου και μετά η οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να ξαναπώ αυτό που είπα και το πρωί, ότι πραγματικά είναι αστείο, ίσως και λυπηρό, ξέρετε, να θεωρούν κάποιοι το 2019 ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο κάποιους δημοσιογράφους ή γενικά τους δημοσιογράφους να τους κάνουν να αλλάξουν τρόπο που δουλεύουν ή να τους φοβήσουν ώστε να μην δουλεύουν με τον τρόπο που πρέπει. Μάλιστα. Είναι και αστείο και λυπηρό. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ας αλλάξουν τακτική, ας αλλάξουν μέθοδο. Η βία έχει περάσει που μπορούσε να τρομοκρατήσει. Δεν γίνεται πια. Ήταν σε άλλες εποχές. Πολύ παλιά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ την Μίνα Καραμίτου. Έχει δίκιο η Μίνα και το μήνυμά της νομίζω προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα το ακούσουν όλοι. Και πάμε και στον Αντώνη Μανιώτη. Πάμε που και στον Αντώνη Μανιώτη που βρίσκεται στο σημείο κάτω από το σπίτι δηλαδή της Μίνας για να μας πει περισσότερες πληροφορίες ό,τι αφορά το περιστατικό αυτό. Αντώνη. Βαγγέλη, εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε στον Παπάγου, βλέπετε το αυτοκίνητο της συναδέλφου μας, της Μίνας της Καραμίδρου. Το είχε σταθμεύσει, το είχε βάλει με την όπιστη μέσα στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης κάτω από το σπίτι της. Και ενώ κοιμόταν στις 2 και 4 τα ξημερώματα, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, μια δυνατή έκρηξη από τη φωτιά που προκλήθηκε. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ήρθε γρήγορα η πυροσβεστική. Εν τω μεταξύ, οι γείτονες είχαν σπεύσει με λάστιχα να ρίχνουν νερό προκειμένου να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς. Mm-hmm. Όταν ήρθαν εδώ οι πυροσβέστες, πρώτο τους μέλημα ήταν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία όμως εξαπλωνόταν διαρκώς, επειδή είχαν πάρει φωτιά τα καύσιμα, η αμόλυβδη βενζίνη του αυτοκινήτου και εξαπλωνόταν σε όλο το αυτοκίνητο. Τελικά κατάφεραν να τη σβήσουν, ήρθαν εδώ αστυνομικοί, ερεύνησαν το χώρο. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Ευτυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Μανιώτη. Καταδικάζουμε βεβαίως από όπου και να προέρχεται τα τέτοια φαινόμενα και σε οποιοδήποτε συνάδελφο. Η βία από όπου και προέρχεται, λοιπόν, δεν πάει να είναι βία. Η Μαρία σου στέλνει την καλημέρα της από την πανέμορφη Κάρπαθο. Και ο κύριος Γιώργος. Πρώτη φορά λέει, σας βλέπω. Ο κύριος Γιώργος, πρώτη φορά. Συγχαρητήρια, με κερδίσατε σαν τηλεθεατή. Κύριε Γιώργο, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Να το ξέρετε. Είδατε, τον κερδίσαμε πάντως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που το στείλατε. Πάμε, Φάνη Καραμπατσάκη. Να πάμε. Φάνη, που βρίσκεσαι. Κάνει μαθήματα. Λοιπόν, μαθήματα κάνω και θα δείτε σε λίγα δευτερόλεπτα τι μαθήματα κάνω, πρωτότυπα μαθήματα. Ο κύριος δίπλα μου λέγεται Γιώργος Μπατσολάκης, είναι διευθυντής σχολής κρεάτων. Τώρα, για να γίνεις κρεοπόλης, δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν, δεν αρκεί μόνο να πάρεις από ένα μπαλτά και να ανοίξεις ένα κατάστημα και να αρχίσεις να κόβεις κρέατα. Είναι όχι, τέχνη πρέπει να παρακολουθήσεις ειδικά μαθήματα. Και πρέπει να παρακολουθήσεις και ειδική σχολή, να πάρεις πτυχίο. Δηλαδή να παρακολουθήσεις μαθήματα διάρκειας 300 ώρων, 85 ώρες θεωρία, 100 ώρες εργαστηριακά μαθήματα, 15 ώρες εκπαιδευτικές εκδρομές και 100 ώρες πρακτική σε ένα κρεοπολείο εκπαιδευτήριο όπως αυτό που βρίσκομαι στο Ήλιον, το οποίο είναι και τεμαχιστήριο. Κύριε Μπατσολάκη, σε λίγο θα μας πει, το ότι χρειάζεται να δώσουμε και πανελλήνιες για να περάσουμε. Εξετάσεις έχει σίγουρα, οι οποίες δεν είναι εύκολες πάντα και υπάρχουν προϋποθέσεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα, υπάρχουν προϋποθέσεις για ένα κρεοπόλι. Θα σας δείξει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Ντάμπος, ο οπερατέρ μας, έναν από τους καθηγητές της σχολής, λέγεται Νίκος Φουτσιτσής. Το βλέπετε επί το έργο να κόβει αρνί. Τι κόβουμε τώρα. Είναι μαθητής της σχολής. Για πείτε μας για... δάσκαλος. Είναι δάσκαλος. Είναι ο δάσκαλος της σχολής μας. Μάλιστα. Εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα πάω σε λίγο, Βαγγέλη, να το ρωτήσω, να ρωτήσω τον κύριο Μπατσολάκη τι μαθαίνει στη σχολή και αν υπάρχει ανεργία στο κλάδο, έτσι, να τελειώσει κάποιος στη σχολή και να μην έχει αποτέλεσμα. Καταρχάς, το πρόγραμμα σπουδών δημιουργείται από το Υπουργείο και είναι αντίστοιχο των κρατικών σχολών κρέατος. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ανατομία των ζώων, υπάρχουν στοιχεία για την διατροφή και μεταφορά των ζωντανών ζώων στο σφαγείο. Το σφάγιασμα αυτών. Έχουμε στοιχεία βιοχημίας, δηλαδή μετάλλαξη του κρέατος αφού σφαχτεί και μετά. Σίγουρα μαθήματα οικονομικής φύσεως, κοστολόγησης και μάρκετινγκ. Ορίστε. Και βέβαια θέματα ασφάλειας και υγιεινής, ώστε κάποιος
να είναι υπεύθυνος. Να πάω και στον καθηγητή. Ναι, για ένα λεπτάκι. Πάω και στον καθηγητή να ρωτήσω για τα κρέατα. Ναι, ναι, και λιγότερο. Καλημέρα, καλημέρα. Για τα κρέατα ελληνικά. Ελληνικά 100% είναι από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης και της Μακεδονίας Θράκης. Κοιτάμε πάντα να δουλεύουμε ελληνικά κρέατα. Με εγγύηση για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει τη δικιά του επιλογή. Και εσείς ως καθηγητής στη σχολή, καθηγητής είστε. Καθηγητής, βεβαίως. Διδάσκετε τι, υπάρχουν μαθήματα, δηλαδή ειδικό μάθημα με βιβλίο. Γίνεται ένα τμήμα θεωρίας και από εκεί και πέρα γίνεται ένα τμήμα πρακτικής εξάσκησης. Εκεί μαθαίνουμε το πώς θα χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μας, μαχαίρι, τον μπαλντά και πώς πρέπει να κόβουμε σωστά το κρέας, ώστε να μπορεί ο πελάτης να, το τεμάχιο που θα πάρει να πολύ είναι σωστό στο μαγείρεμά του. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Ότι είδες, υπάρχει και σχολή. Δίνει, για να γίνεις κρεοπόλιος. Κρεοπόλη. Να είστε καλά, ωραίο ρεπορτάζ, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, και θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, Βαγγέλη, με τον Μητροπολίτη Μαρώνιας και Κομωτινής Παντελεήμων, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή των Ελευθεριών σε Ροδόπη και Κομωτινή. Σήμερα γιορτάζει η Ροδόπη, βέβαια. Έτσι και η Κομωτινή. Σεβασμιότατε, καλημέρα. Απελευθέρωση της Ροδόπης. Καλή σας μέρα. Χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη. Σήμερα με τιμές γιορτάζεται η απελευθέρωση της περιοχής, έτσι δεν είναι? Θα έλεγα ότι η Θράκη και η Ροδόπη αλλά και η πόλη της Κομωτινής έτσι έβαλε από χθες το βράδυ τα καλά της για να γιορτάσει την 99η επέτειο των ελευθερίων της, που πανδήμως θα έλεγα έτσι από χθες αλλά και σήμερα όλη τη μέρα θα γιορτάσει και θα τιμήσει αυτήν την ημέρα, αλλά μάλλον καλύτερα να πω ότι θα τιμηθεί από την ημέρα, γιατί η ημέρα με τα μηνύματά της, αλλά και με τη θυσία και το παράδειγμα των προγόνων μας, καλείται να διδάξει και εμάς τους συγχρόνους νεοέλληνες. Σήμερα... Έτσι λοιπόν εχθές το απόγευμα στις 7 η ώρα από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης έγινε η υποδοχή της θαυματουργού εικόνος της στην πόλη και μεταφέρθηκε εν πομπή στον καθεδρικό ναό, όπου εκεί τελέστηκε ο μεγάλος Εσπερινός, στον οποίο ήταν προσκεκλημένοι οι Μητροπολίτες Βερίας, Ξάνθης, Σερών και Ελασσόνος. Και σήμερα το πρωί θα έχουμε την πανηγυρική θεία λειτουργία. Αμέσως μετά τη δοξολογία και την παρέλαση και των μαθητών ουσία... και του στρατού. Γιορτάζει λοιπόν. Στην ουσία σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης. Έτσι είναι. Εθνικής μνήμης και μια μεγάλη επέτειος, και θα έλεγα ότι σήμερα η καρδιά της Ελλάδος χτυπά στην Κομωτινή και στη Ροδόπη και στη Θράκη. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κομωτινή και στη Ροδόπη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, κύριε, και ωραία μέρη. Και ωραία μέρη πάνω. Λοιπόν, και πού θα πάμε? Θα πάμε να δούμε τα σκάφη. Τα σκάφη. Έχεις μείνει εκεί με το σκάφος εσύ. Ναι, άμα λέει ο Τσίπρας ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα οι υπουργοί μου να πηγαίνουν με σκάφη διακοπές. Και θα απαντήσει ο κ. Μπαλάφας. Ο κ. Μπαλάφας δεν έχει σκάφος, ευτυχώς. Έχει σκάφος, κ. Μπαλάφα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Δεν έχει, τον ξέρω. Ούτε βάρκα δεν έχει. Ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Και δίπλα σου. Ο κ. Φορτσάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια όμορφη παρουσία, πανέμορφη. Πανέμορφη παρουσία, όχι όμορφη απλώς. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και μου έλεγαν συνάδελφοι, κυρία Καϊλή, και πρέπει να το πω, ότι λέει, η πορεία σας είναι εξαιρετική, γιατί είστε. Τώρα θα το πω τη λέξη. Αντράκι. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, ξέρετε, για γυναίκες στην πολιτική. Και το έλεγαν και άνθρωποι που δεν ανήκουν, ξέρετε. Καλό είναι να τα ακούσει από ανθρώπου. Και το ξέρουν και στην Ευρώπη αυτό. Φυσικά, γι' αυτό το. Εμένα μου το είπαν άνθρωποι που δεν ανήκουν στην παράταξη με την οποία κατεβαίνει υποψήφια η κυρία Καλή. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα και καλύτερο. Και είναι και νέο κορίτσι και μπράβο τη. Κύριε Μπαλάφα, τι γίνεται, θα πάμε καμιά βόλτα με κανένα σκάφο? Τι έκανε ο πρωθυπουργός της, είπε ότι δεν έχω πρόβλημα να πηγαίνουν οι υπουργοί μου. Τώρα είναι ακόμα νωρίς για θάλασσα κλπ. Να μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω. Ναι, να μιλήσουμε σοβαρά, αλλά το είπα. Μας το λέτε σε εμάς όμως. Γιατί... Λοιπόν, σας ακούω για καλή σοβαρή συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν. Εχθές μια συνέντευξη του πρωθυπουργού εφόλησης ύλης στον Α. Είπε μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη 13η σύνταξη και είπε ότι δεν είναι επίδομα, έχει μόνιμο χαρακτήρα. Θα το βάλω όλα για να απαντήσετε και μετά θα πάμε στη συζήτηση. Για το επτάήμερο του κυρίου Μητσοτάκη, σφοδρή επίθεση από τον πρωθυπουργό. Και την ίδια στιγμή είπε ότι δεν έχω πρόβλημα υπουργοί μου να πηγαίνουν στα σκάφη. Τώρα, εντάξει, τι σχέση έχει τώρα με τα άλλα. Ποιο είναι το κύριο τώρα, να μένουμε στα βασικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Να ρωτήσω, σχόλιο σα. Η οικονομική του κατάσταση κλπ. Τώρα, πώς θα πάει διακοπές ο καθένας, δικό του πρόβλημα είναι. Είναι σίγουρα δικό τώρα. Του, αλλά το... εκπέμπει ένα πολιτικό μήνυμα όμως, κύριε Μπαλάφα. Πώς θα πάει τώρα. Το πολιτικό μήνυμα λοιπόν είναι ότι πρόσφατα έγινε μια συζήτηση στη Βουλή για ψήφο εμπιστοσύνης.
Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Η πλειοψηφία η κυβερνητική ενισχύθηκε. Αυτό είναι κοινοβουλευτική πρακτική και βγήκε ενισχυμένη. Και κυρίως μέσα από τη συζήτηση όλων αυτών των ημερών βγαίνουν τα δύο σχέδια στα οποία καλείται να αποφασίσει ο ελληνικός λαός και στις ευρωεκλογές μετά από λίγες μέρες και αργότερα στις εθνικές εκλογές. Ένα σχέδιο το οποίο στην προκειμένη φάση, στη φάση τη σημερινή, η οποία είναι μια φάση που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2018 μετά την έξοδο από το μνημόνιο, υπάρχει μια συνέχεια σε μέτρα ελάφρυσης. Υλοποιείται ένα συνεκτικό σχέδιο. Είναι εκλογικά επιδόματα αυτά, γιατί αυτό λένε στην ναι, κοιτάξτε, τα μέτρα είναι ένα ολόκληρο σχέδιο το οποίο ακριβώς ξεκίνησε την επόμενη μέρα της εξόδου από το μνημόνιο, το Σεπτέμβριο του 2018, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν μπήκαν μάλιστα τα ζητήματα τα οποία μπορούσαμε πλέον χωρίς τη μέγενη του μνημονίου, χωρίς τους περιορισμούς του μνημονίου, να υλοποιήσουμε. Στην τελευταία φάση, μετά την ενίσχυση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση του υποκατώτατου, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλπ., φτάσαμε στα συγκεκριμένα μέτρα των ημερών αυτών, που είναι η μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 24% σε 13%, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά όλους τους καταναλωτές καταρχήν, αλλά αφορά και τους ανθρώπους της εστίασης κλπ. Υπήρχε στο 14% και ανέβηκε μετά. Ναι, αλλά αυτά τα ξέρει ο κόσμος. Πολιτικά θέλω να μου πείτε, αν δημιουργείται ζήτημα με όλα αυτά. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό που βράζει. Υπάρχουν βέλη του ενός στον άλλον, ενός στους πολιτικούς αρχηγούς, και θέλω μία απάντηση. Υπάρχει ηθικό ζήτημα με τις διακοπές του Πρωθυπουργού στο σκάφος, κύριε Παναγωπούλου? Όχι τώρα, μα τώρα εσείς είστε σοβαροί άνθρωποι τώρα. Να μην σας ρωτήσω όμως. Μα όχι τώρα, αυτά είναι ξεπερασμένα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά. Τώρα, μπροστά στα σοβαρά ζητήματα, στα σοβαρά διλήμματα που αφορούν το μέλλον της χώρας, να λέτε πώς έκανε διακοπές ο Μπαλάφας πέρυσι το καλοκαίρι, αν πήγε στη Βόρεια Εύβοια ή αν πήγε στη Σύφνο, νομίζω ότι είναι ζήτημα χωρίς να το θέλετε. Χωρίς να το θέλετε, παίζετε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι το θέμα. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, όντως. Για το 7 ημέρο. Κύριε Φορτσάκη, είναι δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές? Γιατί έτσι το χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει στη Βουλή ότι οι ευρωεκλογές έχουν ένα χαρακτήρα δημοψηφισματικό και ότι θα είναι η αποδοχή του εκλογικού σώματος για την κυβερνητική πολιτική. Και τον ακούσαμε λίγες μέρες μετά να αλλάζει στάση και να λέει ότι είναι μια δημοσκόπηση η οποία θα δείξει απλώς την κατεύθυνση τι πρέπει να κάνει. Οι ευρωεκλογές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός έχει μία στάση η οποία προφανώς κυμαίνεται όπως ακριβώς θα ανέμενε κανείς από τη διαπίστωση των δημοσκοπήσεων και το αναμενόμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Οι οποίες όμως δημοσκοπήσεις χαμηλώνουν τον πύχη. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πει πολλές φορές ότι οι πολίτες αυτή την ώρα καλούνται να αποφασίσουν φυσικά για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά συγχρόνως πρέπει να δώσουν και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Έχουμε 4 χρόνια να ψηφίσουμε για να δούμε πού στεκόμαστε. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως και ιδίως για το ζήτημα το εργασιακό που δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα επανέλθω στην ουσία του ζητήματος. Ο Μητσοτάκης ήταν απολύτως σαφής. Είπε ότι οι επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μπορούν όταν χρειάζεται να δουλεύουν 7 μέρες. Όμως οι εργαζόμενοι φυσικά θα δουλεύουν το ωράριό τους, το νόμιμο και τίποτα παραπάνω. Εγώ ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Άκουσα τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή τις δηλώσεις του. Το άλλο ήταν προφανές ότι υπάρχουν πολλές βιομηχανίες και άλλοι χώροι που δουλεύουν 7 μέρες. Να ολοκληρώσω. Το ζήτημα ήταν ότι μίλησε για να δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Να ολοκληρώσω και ευχαρίστω να απαντήσετε. Αλλά ακούστε, είναι απολύτως σαφές αυτό το οποίο είπε ο Μητσοτάκης. Τον άκουσα πολλές φορές, έβαλε και ξανά να ακούσω τι είπε ο αρχηγός μου. Άρα, για να δω αν καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνω ελληνικά. Είπε λοιπόν ο Μητσοτάκης το εξής απλό: έχουμε μία σύμβαση στον Παπαστράτο, την οποία εγκρίνει και το αρμόδιο Υπουργείο, κυρία Χτσιόγλου, όπου ένα τμήμα του εργοστασίου θα δουλεύει 7 μέρες. Πάρα πολύ καλό είναι και πάρα πολύ θετικό και καλά έκανε η κυρία Χτσιόγλου, αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Και σηκώθηκε το Μαξίμου και η αρμόδια υπουργός, το λέω γιατί και χθες ήμουν στη Βουλή και επανήλθε το ζήτημα πολλές φορές. Και κατηγόρησαν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να ξεπαστρέψει τους εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν το θέτω ως ζήτημα πολιτικής πρακτικής και πολιτικού ήθους. Δεν επιτρέπεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και μια υψηλόβαθμη υπουργός να διαστρέφουν αυτά που λέει συνειδητά, να διαστρέφουν αυτά που λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ένα σχολείο για το περίφημο πακέτο. Το οποίο πακέτο. Θα το ψηφίσετε, έρχεται τώρα, είναι στη Βουλή. Να εξηγήσω και να μιλήσει, κύριε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, σε μισό λεπτό θα έχω ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά θα το ψηφίσει, γιατί ψηφίζει κάθε μέτρο που στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Όμως επισημαίνει ότι αυτό το πακέτο, εκτός από το ότι έχει ένα χαρακτήρα αποσπασματικό και προεκλογικό, δεν εντάσσεται μέσα σε ένα συνολικότερο σχέδιο το οποίο να στηρίζει συγχρόνως και την οικονομία. Γιατί καλό είναι να έχουμε παροχές και πρέπει να έχουμε παροχές. Έχουμε δεσμευτεί εμείς εξάλλου ότι θα ενισχύσουμε τις συντάξεις, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που θα τους επιτρέψει σε αυτές τις παροχές να έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο και αποτελεσματικό. Κυρία Καϊλή. Για πιο απ' όλα, να πω καταρχήν για την ηθική στην πολιτική που τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική. Και αυτές οι επιθέσεις ο ένας τον άλλον έχει γίνει. Συμφωνείτε με αυτό το επίπεδο. Όχι μόνο για τις διακοπές, θα έλεγα όμως για την επίθεση στον κύριο Κυμπουρόπουλο. Θεωρώ ότι έχουμε πιάσει πάτο στο ηθόμετρο της κυβέρνησης. Εδώ πέρα νομίζω υπάρχει μεγαλύτερο ηθικό κεφάλαιο από ότι σε όλη την κυβέρνηση μαζί. Πραγματικά λυπάμαι πολύ που φτάνουμε λίγες μέρες πριν τις εκλογές, αντί να μιλούμε ιδεολογικά και να έχουμε αντιπαραθέσεις πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρήματα και πολιτικές, να έχουμε αυτή την κατάντια. Μου θυμίζει φυσικά και το Μαδούρο, ο οποίος έχει φτωχοποιήσει το λαό του και την ίδια στιγμή η οικογένειά του απολαμβάνει εξαιρετικές διακοπές και αυτό δεν είναι ηθικό ζήτημα. Είναι ηθικό ζήτημα. Θεωρώ λοιπόν ότι αν υπάρχει ηθική βάση μπορούμε να μιλήσουμε και για ιδεολογία. Θα σας πω λοιπόν και για τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι επιστροφή στο 2015, όχι στο 2014 ή στο 2005. Είναι επιστροφή στο 2015. Δεν είναι όμως σημαντικό ότι δίνονται κάποια χρήματα. Είναι σημαντικό. Τα έχουν πάρει από τις τσέπες όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Δεν είναι τώρα η κρίση μόνο. Είναι σημαντικό ότι μετά από 4-5 περίπου χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφουμε εκεί που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας φόρτωσε όλα αυτά τα μέτρα. Κατάφερε λοιπόν να επανέλθει στην αφετηρία του για τη χώρα. Κοιτάξτε, τα φιλοδορήματα δεν είναι πολιτική. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί λέει ότι δεν χρεοκοπήσαμε στη χώρα. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ξαναλέω όμως το 2015. Μιλάω για το 2015. 2015. Ήταν success story, κύριε Καϊλή. Επιστρέψαμε λοιπόν το 2015, το οποίο καταγγελόταν από το ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση της οικονομίας. Είχαν μείνει περίπου 1 δισεκατομμύριο μέτρα και τώρα έχουμε φορτωθεί 100 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και παίρνουμε φιλοδορήματα από μια κυβέρνηση που ξεχνάει ότι έχει στοχοποιήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η προκαταβολή φόρου 100%, κάτι που εγώ δεν το έχω συναντήσει ξανά σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είναι δυσβάσταχτο, έχει σκοτώσει την ανάπτυξη. Άρα ουσιαστικά τι θέλει να κάνει με φιλοδορήματα, να κρατάει σε ομοιρία μια συγκεκριμένη τάξη για να έχει και την εκλογική του βάση. Και αυτό το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση και να έχουν πραγματικά χρήματα για να μπορούν να κινηθούν στην οικονομία και να μην ασφικτιούν. Το θεωρώ πραγματικά φιλοδόρημα, είναι δικαίωμα. Βάλτε μια ανατελεία, γιατί έχει προκύψει νομίζω θέμα με τις διαδοχικές προκλητικές δηλώσεις του Ταγί Περντογάν και γενικότερα το κλίμα που υπάρχει στη Μεσόγειο. Εγώ όμως, μακριά από μένα, τα τύμπανα πολέμου και όλα αυτά το. Θα πάμε πρώτα να δούμε την ελευθερία της Σπυράκη. Και μετά θα πάμε στη Ζημαρή Τζαχαράκη. Θα δούμε την ελευθερία της Σπυράκη, γιατί βρίσκεται σε ένα σημείο, καθώς η Μαρία Θεοχάρη έχει πέσει θύμα διάρρηξης, είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον Άλυμο. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και εδώ ένα θέμα μετά τα όσα συμβαίνουν στα θέματα της ασφάλειας. Ελευθερία. Ελευθερία. Καλημέρα, Μαλία και Βαγγέλη. Βλέπουμε και τα πλάνα. Λίγα λεπτά μετά τις 12.30, έτσι ακριβώς, λίγα λεπτά μετά τις 12.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής, ξημέρωμα Δευτέρας, όταν η κυρία Θεοχάρη δέχθηκε ένα τηλέφωνο από γείτονα, ο οποίος βρισκόταν απέναντι από το φαρμακείο το οποίο διαθέτει εκείνη και ο σύζυγός της. Τότε ο άνθρωπος αυτός την ενημέρωσε ότι τη στιγμή που μιλούσαν, άγνωστοι είχαν μπει μέσα στο φαρμακείο και τους λίστευαν. Η ίδια και ο σύζυγός της έφτασαν στο φαρμακείο και αυτό που είδαν ήταν μια σπασμένη πόρτα και τα λεφτά του ταμείου να έχουν κάνει φτερά. Ωραία. Πρέπει μας να σας πω, κοιτάξτε την πόρτα, κοιτάξτε την πόρτα. Βλέπουμε. Με βλέπουμε. Τη βοήθεια του Δημήτρη του Ζήσιμου. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα, λοιπόν, τίποτα, ενώ τίποτα. Το ίδιο βράδυ έκλεψαν άλλα δύο καταστήματα. Πάμε στην κυρία Θεοχάρη να μας πει. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Θεοχάρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, τι σας είπαν? Κλέψανε κάποιο αυτοκίνητο από την περιοχή της Βάρκηζας Βάρης. Κλέψανε ένα φαρμακείο 12 παρα 10 από το Παλιοφάλιρο. Στις 12 και 33 δεχτήκαμε από το κέντρο σήμανσης του συναγερμού που έχουμε εδώ ότι κάποιος έχει εισέλθει στο κατάστημά μας. Μας ειδοποίησαν και οι γείτονες ότι χτυπάει ο συναγερμός και βλέπουν όλο το περιστατικό. Τρέξαμε με τον σύζυγό μου, έχουμε και δύο μωρά στο σπίτι που έπρεπε να βρούμε ποιος θα μας τα κρατήσει. Ήρθαμε και αντιμετωπίσαμε αυτό που βλέπετε κι εσείς. Μάλιστα.
Να πούμε, πραγματικά σκέψανε σπίτι σου, να σε ειδοποιεί ο γείτονας και σου λέει ότι έχουν μπει και στους πάνω. Πήραν όμως τα χρήματα, έτσι. Πήρανε τα χρήματα σε ψηλά, okay. Αυτά που αφήνουμε καθημερινά, γιατί λόγω που είμαστε φαρμακείο πρέπει αναγκαστικά να έχουμε ψηλά. Τα θέματα της ασφάλειας είναι στην ατζέντα πολύ ψηλά. Ευχαριστούμε πολύ και την Ελευθερία. Το θέμα της ασφάλειας... Ναι, 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 κυρία Θοχάρη. Το θέμα της ασφάλειας πρέπει να κοιταχτεί άμεσα. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε μια χώρα ασφαλή και μεγαλώνω τα παιδιά μου και οι υπόλοιποι γονείς που έχουμε νέα παιδάκια. Σε μια ανασφαλή χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κυκλοφορήσεις μετά τη δύση του ηλίου. Μετά τη δύση του ηλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Θεοχάρη και την Ελευθερία της Πυράκη. Θα πάρουμε ένα σχόλιο, ένα σχόλιο, γιατί θα πρέπει να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, ναι, που έχουμε ένα συνταξιούχο. Το φίλο ένα μας. Σχόλιο, κύριε Μπαλάφα, να απαντήσετε, αλλά σύντομα σας παρακαλώ. Και θα πάμε και να ακούσουμε και τον συνταξιούχο από τη Θεσσαλονίκη. Να πω κάποια πράγματα για αυτά που συζητήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Εσείς, ένα σχόλιο. Ναι, σύντομα όμως, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φράσεις θα πω. Απαντώντας και σχολιάζοντας όσα λέχθηκαν, υπάρχει ένα, θέλετε δεν θέλετε, κύριε Φορτσάκη, κύριε Καϊλή, ένα γενικευμένο αίσθημα ικανοποίησης για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και από τον κόσμο και από την μεσαία τάξη, τους εκπροσώπους της μεσαίας τάξης. Υπάρχει μια ενίσχυση. Εσείς τα λέτε ψίχουλα, για τον κόσμο δεν είναι ψίχουλα. Ο καθένας είναι το κοινωνικό του και το οικονομικό του στάτους που κρίνει. Λέξη, αν το 50 ή το 100 είναι λίγα ή πολλά. Είναι λίγα ή πολλά. Υπάρχει όχι, ένα ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εκατομμυρίων ελληνικών και νοικοκυριών μας. Και να μην λέμε ψίχουλα. Φιλοδόρημα. Όσο για την ψηφοφορία, λέτε, είναι ξεδιάντροπο μέτρο, αλλά θα το ψηφίσω. Τα ξεδιάντροπα μέτρα να μην τα ψηφίσετε. Είναι ο τρόπος και η στιγμή που γίνεται και επιλέγετε 10 μέρες πριν τις εκλογές. Τρίτον. Σας παρακαλώ τώρα, μην φωνάζετε την ημέρα που μιλάω. Τρίτον, έχετε χάσει τον μπούσουλα. Ο Γεωργιάδης βγαίνει χθες ο αντιπρόεδρος και λέει θα καταργήσουμε τη 13η σύνταξη και βγαίνει μετά από πώς μισή ώρα ο Βορύδης και λέει δεν θα την καταργήσουμε. Γράφα, μα λέει Γεωργιάδης ή Βορύδης. Και λέει ο Βορύδης ήμουνα σε σύσκεψη με τον αρχηγό. Μάλιστα. Να σταματήσει η αμηχανία για τον κόσμο, να μην τον δουλεύετε. Γιατί είπατε κάτι και τέλος. Και τέλος, είπατε κάτι για Τουρκία ή όχι για Τουρκία, δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε για Τουρκία. Τώρα για το ζήτημα της ασφάλειας. Κοιτάξτε, είναι τεράστιο ζήτημα, προφανώς. Εγώ θεωρώ ότι Αθήνα. Συγκριτικά πάντα είναι από τις ασφαλέστερες πόλεις της Ευρώπης. Η Αθήνα είναι από τις ασφαλέστερες πόλεις της Ευρώπης. Της Αθήνας, ναι. Από την να πω κάτι, δέστε όμως μια αντίφαση. Η Νέα Δημοκρατία, και ο κ. Μητσοτάκης λέει, για 5 προσλήψεις, για 5 απολύσεις. Τώρα μιλάω τώρα. Ναι, μπορώ όλα, να μιλήσω. Για 5 απολύσεις, μία πρόσληψη. Δηλαδή θα πρέπει να φύγουν 5 αστυνομικοί για να προσληφθεί ένας αστυνομικός. Αυτό δεν λέγεται ενίσχυση της ασφάλειας. Ωραία, πάμε να ακούσουμε και θα έχουμε και την απάντηση. Να ακούσουμε τον συνταξιούχο. Ένα σχόλιο να πω. Έπεσε και ο κύριος Φορτσάκης θύμα κλοπής. Και εμείς είμαστε θύμα κλοπής. Το γραφείο το πολιτικό είναι η δεύτερη φορά. Πέρυσι είχαμε μολότο, φέτος είχαμε κλοπή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί, έχοντας συνείδηση ότι το πρόβλημα της ασφάλειας είναι τεράστιο, ότι θα είναι πρώτο μέλημά της να επαναφέρει τη χώρα και την Αθήνα ειδικότερα σε μια κανονικότητα. Και ότι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης ότι από τα πρώτα μέτρα θα είναι και η πρόσληψη 1.500. Θα καταργήσετε την 13η σύνταξη. 1:5 είναι η σύνταξη. Πρέπει να φύγουν 5 για να καταργηθεί. Πρέπει να φύγουν 5 για να θα καταργηθεί. Δεν γίνονται όλα αυτά μαζί. Θα είναι σταθερή και θα διευρυνθεί. Έτσι, όχι μόνο δεν θα καταργηθεί. Πρέπει να φύγουν 5 για να. Και δεν χαρακτήρισα ποτέ ψίχουλα. Δεν μίλησα για ψίχουλα γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη το ευρώ. Μην βάζετε στο στόμα πράγματα που δεν είναι. Ένα σχόλιο θα κάνω. Καταρχήν, όσο υπάρχει μόρια και λίγες μέρες μετά από την τραγωδία στο Μάτι, όλα αυτά που έγιναν, ξαναλέω, δείχνουν την ηθική βάση την οποία συζητάμε. Θα σας πω λοιπόν ότι επειδή πρέπει να σταλεί μήνυμα αλλαγής σε 10 περίπου μέρες και επειδή δεν είμαι βέβαιη τελικά ποιος από τους δύο θα μπορέσει να απαντήσει στις προκλήσεις που έρχονται την επόμενη πενταετία, γιατί έχουν υποσχεθεί υπερπλεονάσματα που δεν συναντώνται σε δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Επειδή λοιπόν αυτό δεν το βλέπουμε, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Αυτά τα υπερπλεονάσματα δεν υπάρχουν σε δημοκρατική χώρα. Λέω λοιπόν ότι για να μην πληρώνουμε τον ένφια σαν ενίκιο για το σπίτι μας, για να μην γίνουν απολύσεις. Ο κ. Βενιζέλος όμως τον εφήβρε. Μια ανοιχτή, κυρία Καϊλή, θα σας πω. Δεν υπάρχει αυτό το ένφια. Όταν μάλιστα στις Βρυξέλλες έφερα θέμα να μην υπάρχει ένφια πολλαπλός φόρος, ο κύριος Παπαδημούλης έλειπε, ενώ ήταν η συγκριτής. Για πάμε στη Θεσσαλονίκη, βάλτε μια ανθελία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, σας παρακαλώ.
παρακαλώ. Μην κρίνεστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη φωνή ενός συνταξιούχου. Με τον κύριο Παπαδόπουλο. Όταν ζητήσαμε να μην υπάρχει έγχυα, να μην πληρώνουμε φόρο στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να ακούσουμε τον συνταξιούχο που έχει δίπλα τη η Αναστασία Ιαργυριάδου. Τι λένε λοιπόν οι συνταξιούχοι για τη 13η σύνταξη, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν βγει δεκάδες φορές στους δρόμους για τις περικοπές της συντάξης τους. Καλημέρα σας. Η κοκορομαχία από ό,τι ακούω. Καλημέρα. Καλημέρα και κοκορομαχία από ό,τι ακούω. Καλά. Κρατεί. Καλημέρα σας. Η κοκορομαχία από ό,τι ακούω και στο στούδιο καλά κρατεί. Μην ξεχνάμε ότι 22 φορές μας έχουν κόψει τις συντάξεις από το 2010 και είναι υπεύθυνοι και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Δεν μπορεί σήμερα να έχουν χάσει συνταξιούχοι γύρω στα 65 δισεκατομμύρια και να βγαίνουν με ένα φιλοδόρημα τώρα των 800 εκατομμυρίων και να κλείσουν τα στόματα των συνταξιούχων. Δεν μπορεί σήμερα που έχει καταργηθεί ο κατώτερος μισθός, έχουν καταργηθεί οι συλλογικές συμβάσεις, έχουν μια σειρά άλλα προβλήματα που αφορούν και τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί σήμερα οι συνταξιούχοι να ζουν με φιλοδορήματα, γιατί οι συντάξεις μας, τη μισή σύνταξη την έχουν έχει κοπεί. Κύριε Σαλονίκη, η 13η σύνταξη θα την πάρετε 20 Μαΐου. Θα πάρετε όμως κάτι. Η 13η μόνιμα. Σύνταξη. Πόσο σύνταξη παίρνει ο κύριος? Δεν είναι βοήθημα για εσάς. Ρωτάει ο κύριος Μπαλάφας. Κύριε Σαλονίκη, ρωτάει ο κύριος Μπαλάφας περίπου πού κινείται η σύνταξή σας, περίπου τώρα. Κοιτάξτε, περίπου 1 ευρώ τη μέρα θα πάρω. 1 ευρώ τη μπορεί μέρα. Να πάρω και ένα 20 με 30 ευρώ δηλαδή. 30 ευρώ θα πάρετε. Ένα καφέ τη μέρα. Πόσο σύνταξη παίρνετε. Χρόνο. Πόσο σύνταξη παίρνετε. Εμείς λέμε ότι... Δεν θέλω να πει. Λιγότερα από 800 ευρώ. Άρα θα πάρετε 300 ευρώ. Ναι. 800 εμείς θεωρούμε ότι πάρει, είναι κοροϊδία αυτό 50% και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε γιατί μας έχουν αφαιρέσει πάρα πολλά. Θα πάρει 400 ευρώ. Να μην βγαίνουν σήμερα οι κυβερνώντες ή οι προηγούμενοι και ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού, γιατί μας έχουν εξαντλήσει πραγματικά. Έχει δίκιο ο κ. Εμείς Σαλονικιός. Τους καταγγέλουμε και μέσα από το κανάλι σας ότι είναι οι συνυπεύθυνοι και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ προηγούμενα και οι σημερινοί. Μάλιστα. Και καλούμε τους συνταξιούχους να το μεταφράσουν και σε ψήφο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Σαλονίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και την Αναστασία τη δική μας. Και τους πολιτικούς μας, τον κύριο Μπαλάφα, τον κύριο Φορσάκη. Δεν είπαμε για τις ευρωεκλογές, αλλά φαντάζομαι. Το ξέρω, αλλά δεν έχουμε. Θα τα πούμε. Έχουμε και τραπέζι, θα έχουμε και εκπομπές. Επειδή χάνονται μεγάλα κονδύλια και επειδή έχουμε δυστυχώς ακριβώς για να δείξουμε τα περιπλεονάσματα καταστρέψει την προοπτική ανάπτυξη. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία τουλάχιστον να υπάρχει συμμετοχή και καλή ενημέρωση πριν τις ευρωεκλογές. Γιατί πέρα από την αντιπαράθεση αυτή υπάρχουν και πραγματικά προτάσεις συγκεκριμένες. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πρόγονοί μου κατάγονται, γεννήθηκαν στα πλάτανα της Τραπεζούντας. Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας μου. Μαζί με άλλα δύο αδέρφια. Ο προπάπος μου, ο Νικόλαος Γρηγοριάδης. Γρήγορα ο προπάπος μου ήθελε να βοηθήσει πολύ τον ελληνισμό επειδή ζούσανε μέσα σε άλλες φυλές στην Τουρκία και ήθελε να βοηθήσει και τους άλλους και τα παιδιά του να μορφωθούν για να ζουν καλύτερα. Γρήγορα κατέβηκε, έφυγε από τα πλάτανα και πήγε στην Τραπεζούντα. Όμως δεν πέρασαν πολλά χρόνια, γρήγορα άρχισαν οι διχόνοιες, καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο φόβος, ο τρόμος. Πολύ δύσκολα πέρασαν οι προγονείς μου εκεί, γιατί κυνηγούσαν είτε ήσαν στην εκκλησία, τους παπάδες, επιτρόπους. Αυτούς τους είχαν στη λίστα. Ακόμη και οι Τούρκοι που τους αγαπούσαν τους προγόνους μου, τους κρύβανε. Οι Τούρκοι, οι απλοί, οι γείτονες, οι κάτοικοι. Τον παππού μου τον πιάσανε. Όπως και τον είχαν στο σκοπό, γιατί βοηθούσε πάρα πολύ τους Έλληνες.
Τον πιάσανε, τον πήγαν στην Αμάσια εκεί να δικαστεί. Και τον λένε τον προπάπο μου, εσύ βγες Γρηγοριάδη και τους άλλους θα τους σκοτώσουμε. Τους βάλαν στη σειρά. Δεν δέχτηκε ο παππούς μου και τους λέει μαζί με όλους σκοτώστε και εμένα. Τον γλίτωσε και τους σήκωσε και γύρισαν πίσω, πήγανε πάλι στο σπίτι. Όταν ήρθε η ώρα του ξεριζωμού, τους κάλεσαν, ήρθε ένας Τούρκος αξιωματικός και τους λέει πρέπει να φύγετε και το μοναστήρι θα αφήσετε και εσείς ή θα φύγετε ή θα σας σκοτώσουμε. Όλη τη νύχτα, αφού κάναν όμως τα χαρτιά, δώσαν ό,τι γράψανε όλα, τι αφήνουν εκεί και τα πήγε ο δάσκαλος στο Δήμο. Γράφτηκαν για να πάρουν την αποζημίωση από εδώ. Έφυγαν με ένα μεγάλο καημό και με μεγάλο πόθο να επιστρέψουν πίσω και να τα ξαναδούνε. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.30. Ακριβώς, πολύ πρωί. Ελπίζω να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά. Ακολουθούν οι Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος. Μείνετε συντονισμένοι. Να έχετε μια καλή μέρα. Με χαμόγελο πάνω απ' όλα και θετική διάθεση. Καλημέρα σας. Πάνω απ' όλα. Έλα, παιδί μου, έλα. Φύγαμε. Πάμε.